Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Τη Κακομοίρα με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα τη Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σα, εσεί τηλεφώνετε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι στο www.listoparto.gr διαθέτουν μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο. Απολαύστε το τελικό του κυπέλλου Ελλάδος με το goldmall.gr. Αποκτήστε σήμερα με ένα κλικ και μόλις με 6 ευρώ εισιτήριο εισόδου 2 ατόμων και μία μπύρα ένα άτομο για τη live μετάδοση τελικού του κυπέλλου Ελλάδος ΑΕΚ ΠΑΟΚ σε γιγαντοοθόνη του Θεάτρου Βεργίνα του Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Με ποιότητα εικόνας high definition και εκρητική οπαδική ατμόσφαιρα στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς με ένα κλικ στο www.goldmall.gr. Παρέα με την Skoda Εσκιάδης Παλοδήμος, τη Hyundai, την Kia Εσκιάδης Παλοδήμος, εκεί όπου πάντα υπάρχουν μοναδικές προσφορές για όλους εσάς οι οποίοι χρειάζεται να αποκτήσετε καινούργιο αυτοκίνητο. Δεν έχει όμως μόνο
αυτοκίνητα καινούρια με προσφορές τις χαμηλότερες αγοράς. Υπάρχουν και μια τεράστια γκάμα από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να κάνετε δικά σας σε πιο προσιτές τιμές για τα περισσότερα βαλάντια και με κάθε είδους τρόπο πληρωμής. Περισσότερα στην έκθεση που υπάρχει στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο ή στο 23 10 596 596. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι, ειδικότερα εσείς οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και δεν μπορείτε να στείλετε SMS στην εσεμιέρα. Αφού μιλούσαμε για αυτοκίνητα, να υπενθυμίσω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τα σωστά λιπαντικά ή ακόμα καλύτερα τα καλύτερα λιπαντικά, καθώς θέλουμε να έχουμε καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ο κινητήρας του αυτοκινήτου μας. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μία σύγκριτη ποιότητα και φυσικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Ζητήστε τα γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιατί τα VEG τα βάζετε σε γιοτακή, σε φορτηγά, μηχανήματα, ακόμη και σε λιπαντικά ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά VEG είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λιπαντοσύνη στο κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά VEG. Ετοιμάζεσαι για την κάθοδο, για τη μετάδοση του αγώνα. Ποια μετάδοση του αγώνα? Δεν θα πάω στον αγώνα. Θα πάω. Δεν θα κάνω μετάδοση. Σχολιάζω. Άμα τους βρω. Αυτό. Ναι. Για πες πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Μια χαρά, τέλεια. Είναι καλύτερα λιπαντικά. Καθώς θέλουμε να έχουμε καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ο κινητήρας του αυτοκινήτου μας. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μία σύγκριτη ποιότητα και φυσικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Ζητήστε τα γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιατί τα VEG τα βάζετε σε γιοτακή, σε φορτηγά, μηχανήματα, ακόμη και σε λιπαντικά ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά VEG είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λιπαντοσύνη στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά VEG. Ετοιμάζεσαι για την κάθοδο, για τη μετάδοση του αγώνα. Ποια μετάδοση του αγώνα? Δεν θα πάω στον αγώνα. Θα πάω. Δεν κάνω μετάδοση. Σχολιάζω. Άμα τους βρω. Αυτό. Ναι. Για πες πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Μια χαρά, τέλεια. Με τον διαιτητή που έχουν κολλήσει τώρα. Προτείνω ξένο. Γιατί συμφωνούμε, δεν μου αρέσει αυτό. Προτείνεις ξένο. Γιατί προτείνεις ξένο? Γιατί όποιος Έλληνας και να πάει και ανθρώπινο λάθος να κάνει θα πούνε ήταν σχεμένο. Ενώ ο ξένος ό,τι βλακία και να κάνει θα πούνε ήταν για αυτό το λόγο και μόνο. Προτιμώ ένα μέτριο ξένο παρά τον καλύτερο Έλληνα. Γιατί? Ναι, για να μην έχουμε μπερδέματα. Πρέπει ο μέτριος ξένος. Θα τύχει μικρότερης αμφισβήτησης. Μηδαμινής. Μικρότερης αμφισβήτησης. Ελάχιστης. Ρε, από τη φύση μας είμαστε γκρινιάριδες. Από τη φύση μας, αλλά ως είμαστε γκρινιάριδες. Από τη φύση σας είστε ρουφιάνοι. Ρουφιάνος εσύ. Ναι, ναι. Μην μιλάτε για τον τώρα, εαυτό σας. Άστο από τη φύση σας τι είστε. Άστο τώρα τι είστε από τη φύση σας. Λοιπόν. Μην μιλάτε για τον εαυτό σου. Ναι, άστο τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Για συγκεκριμένο πράγμα μιλάμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις, δεν έχω ανάγκη στη δουλειά να γίνω ρουφιάνο. Ξέρεις, τα πάω καλά. Ούτε και εγώ χρειάζεται. Εσύ μπορεί να κάνεις καμιά ατασταλία. Δεν χρειάζεται. Να ταΐζεις το σκύλο του Ανδρώνη. Δεν χρειάζεται. Να πηγαίνεις γούτσου γούτσου. Όχι, να κάνεις. Ναι. Άστα. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, εντάξει. Πάμε στα άλλα θέματα. Και δεν έχεις σκύλο. Δεν έχεις, όταν είχες σκύλο το χάιδευες. Όλα τα σκυλιά τα χάιδευα. Τι, όλα τα σκυλιά τα χάιδευα. Έχουν λίγο τρίχο μέσα. Δεν έχεις τίποτα να χάιδευες. Ναι. Χάιδευες τα σκυλιά των φίλων σου. Αν πάνε να σκεράσουν τίποτα μετά και λέει, άστε τα ξέρουμε, μην τα λέμε συνέχεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξένος διαιτητής. Είτε είναι μέτριος είτε είναι κακός, καλύτερα ξένος. Ο ξένος διαιτητής θα έχει και μια καλύτερη κερκίδα. Άλλο να δώσει πέναλτι βάρος του ΠΑΟΚ ένας ξένος διαιτητής ή της ΑΕΚ, και άλλο να το δώσει ο Σιδηρόπουλος ή αυτός που θέλουν οι αεξίδες. Εκεί μπορεί να γίνει Grexit, για να γλιτώσει το Grexit. Να γίνει Grexit. Ναι, να γίνει Grexit. Παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και γίνεται ένα μαρκάρισμα, ξέρω εγώ, ο Κρέσπο πάνω στον Αράουχο. Το οποίο είναι, δεν είναι, χτύπησε την μπάλα, βρήκε πόδι, δεν ξέρουμε, είναι αμφισβητούμενο, να το δίνει πέναλτι. Άμα είναι ξένος ο διαιτητής, ο ΠΑΟΚ λέει εντάξει, ξένος είναι. Άμα είναι Έλληνας ο διαιτητής,
Μπορεί να πετάξει τα κοτρόνια μέσα να πούμε, και να γίνει η διακοπή. Κατάλαβε, θέλω να σου πω, μα γίνει φασαρία. Θα στο γήπεδο, ρε. Να φροντίσει αυτονομία να μην περάσουν μέσα. Αφού περνάνε 30 χρόνια, γιατί δεν περάσουν και τώρα, δεν κατάλαβα. Να φροντίσουν να γίνουμε άνθρωποι. Οι εταιρείε και η security είναι ελλειπέστατοι. Οπότε δεν μπορεί να γίνετε άνθρωποι. Να φροντίσουν να γίνετε. Δεν γίνεστε άνθρωποι εσεί. Δεν γίνεστε. Πάμε. Πάμε παρακάτω. Εγώ λέω να φροντίσουν να γίνουν. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δεν, δεν έγινε άνθρωπο εσύ με τον Παΐσιο. Θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Άντε τώρα. Πάμε. Κοίταξε, το αν έχω γίνει άνθρωπο ή όχι. Ναι, άντε τώρα θα γίνουν άνθρωποι. Τέλος πάντων, ο ξένος διαιτητής για μένα είναι ο καλύτερος. Πάμε παρακάτω. Η επιλογή ξένου διαιτητή είναι καλύτερη. Έτσι νομίζω εγώ. Νομίζω θα συμφωνήσουν και οι δύο ομάδες. Νομίζω. Και εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσουν. Έτσι νομίζω κι εγώ. Και θα προτείνω να μην είναι Ισπανός. Να είναι Άγγλος. Να είναι Άγγλος, αν θες και Άγγλος. Δεν θες Ισπανό. Προτιμώ. Εντάξει, ό,τι θες. Δηλαδή, απαγορεύεται να πω το σκεπτικό μου. Εντάξει, δεν μου λες. Ναι. Άμα ο διαιτητής ο Άγγλος του έρθει δύο μέρες πριν το τελικό, ας πούμε, λέμε. Όχι, θα έρθει με αεροπλάνο και την ίδια μέρα. Και την ίδια μέρα θα φύγει. Ναι. Και άμα έρθει μια σφαίρα εκεί με σε ένα φάκελο. Γιατί δεν μπορεί να πάει σε Έλληνα ή σε Γάλλο ή σε οτιδήποτε άλλο. Ναι, λέω, αυτή η απορία που έχεις τώρα. Μήπως φοβηθεί. Ναι, σου λέω, αυτό που λες τώρα μπορεί να γίνει και άλλη μέρα. Δεν μπορεί να το βρουν στη Γαλλία το σαμπακιάζουν στο ξύλο, ξέρω εγώ. Άντε πάλι. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει άλλη μέρα αυτό. Πώς που? Δεν μπορεί να γίνει άλλη μέρα αυτό. Θα γίνει άλλη μέρα. Γιατί να γίνει, δηλαδή. Σωστό. Δεν και καλά έτσι. Εντάξει. Αν να γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει. Πάει τελείω. Εντάξει. Ναι, άλλο θέμα. Το θέμα είναι να μην γίνει. Ναι. Αν θα γίνει όμως. Λοιπόν, ξένος διαιτητής, τελειώσαμε. Άλλο θέμα. Πάρα το πολύ. Ξένος διαιτητής, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι, δεν. Σε φαίνεται περίεργο που συμφωνούμε. Γιατί να μην συμφωνήσουμε. Όχι, okay, θα ήθελα και οι φίλοι ακροατές να μας πούνε αν βλέπουν κάτι. Α, μπράβο, όχι οι φίλοι ακροατές, οι υποξίδες και οι εξίδες. Άλλος δεν μας νοιάζει. Οι φίλοι και οι άλλοι. Οι άλλοι δεν μας νοιάζει. Συγγνώμη. Το αυγό το αγούρι στο αλουνού το πίσινο. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει το ουδέτερο βλέμμα. Όχι. Εμείς τώρα δεν είμαστε ουδέτεροι. Όχι. Ούτε με τον Πάου. Στι αλληνακλειδά θε να κερδίσει η ΑΕΚ. Αν θες να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, εσύ ποιος τότε θες τι να κερδίσει. Ποιος θα κερδίσει. Εσύ ποιος θες να κερδίσει. Στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Θες να κερδίσει στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Έβαλες να κερδίσει στα πέναλτι. Ναι. Τι απόδοση έχει αυτό. Τι απόδοση έχει αυτό. Ναι. 5-50. Είδες που είσαι ψεύτης. Είμαι ψεύτης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ποιο δεν υπάρχει. Αυτό στα πέναλτι είναι 12-13. Τι είναι. Είσαι ψεύτης. Δεν υπάρχει. Παράταση είναι 5-50. Είπε σε πόνταρα στα πέναλτι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Και είπε ότι το έδωσε απόδοση 5,50. Ναι. Σου λέω είσαι, δεν πότε αρέσει το πράγμα, είσαι ψεύτης. Είμαι πέφτης. Ψεύτης, όχι πέφτης. Πέφτης. Εντάξει. Είμαι πέφτης. Ξεφτιλίζεσαι δημοσίως. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Είμαι πέφτης. Δεν πότε αρέσει να κερδίσει. Άρα θέλω να κερδίσω πάω στα πέναλτι. Και να το πιάσω πέρα. Παραμυθιάζει τον κόσμο. Εσύ θέλω να το πάρει η ΑΕΚ. Ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λέγε εσύ ό,τι θέλει. Πάντως εσύ σαν Ηρακλειδέας θες να το πάρει η ΑΕΚ γιατί οι Ηρακλειδείς θέλουν την ΑΕΚ. Γιατί και κομμουνιστές είναι και οι original αρχοί κομμουνισταράδες. Αναρχικό κομμουνιστό αυτόνομοι, οι παπάδες τους είναι στην Κηφισία σε πάνω με βίλες και με τέτοια. Γιατί θα πρέπει να στεναχωριέμαι εγώ για το τι θα γίνει στο τελικό. Γιατί είσαι Ηρακλής. Γιατί είμαι Ηρακλής. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει ο Ηρακλής την Κυριακή να κερδίσει. Όχι, όχι. Να εξασφαλίσει την άνοδο και να εξασφαλίσει. Και τυπικά. Άμα τώρα. Και να δούμε τι γίνεται στην επόμενη μέρα. Θα χρωστάτε την επόμενη μέρα στη Β' Εθνική. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Δεν αγχώνομαι. Εσύ είπε θα βοηθήσει οικονομικά και δεν βοήθησε. Μπράβο. Καλά που έχω εσένα που είσαι χουβαρτόπεδο. Μια μισή ώρα πάει λέγει. Βέβαια, σωστό. Εσύ είπε θα βοηθήσει. Και που ξάει αν βοήθησε. Εσύ είπε ότι θα βοηθήσει. Και που ξάει αν βοήθησε. Αυτή είναι η άποψή σου. Άντε, μπράβο. Όταν δεν έχει επιχειρήματα, πετά έτσι. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Μάλιστα. Σώθηκε η ομάδα της καρδιάς μου στην Αγγλία. Η Everton. Η Southampton. Μάλιστα. Το πέτυχε με τη δεύτερη. Η ομάδα της καρδιάς σου είναι στην Αγγλία, η Southampton. Ναι. Άμα σου πω πες την 11, δεν ξέρεις ούτε τρεις παίκτες. Όχι, ρε. Πες την 11 της Southampton. Όχι, ρε, δεν ξέρω. Για πες. Άσχετος είμαι. Δεν ξέρεις. Πώς είναι δυνατόν να είναι η ομάδα της καρδιάς σου η Southampton και εσύ να μην ξέρεις ποιος είναι ο προπονητής. Φουφ. Άλλο θέμα. Αυτό έχεις να πεις. Ναι, αυτό έχω να πω. Σώθηκε η ομάδα της καρδιάς μου. Mm. Ναι. Και μου το έστειλε ένα θες μήνυμα. Ναι, ναι. Παίξει 6 φράγκο ότι θα υποβαστεί η Χάντερσφιλτ, ναι. Δεν το έδωσε σημασία. Ναι. Περισσότερο σημασία έδινα στο παιχνίδι. Σε είπε άλλο να παίξει για να κερδίσει και δεν έπαιξε δηλαδή. Ήταν πολύ έξυπνη προσέγγιση. Αυτό είναι. Άλλα 3 χρόνια θα φάμε στην μάπα τα παπούτσια σου να πούμε. Όχι ρε φίλε. Καλά, ναι. Δηλαδή, η μπλούζα με τον κροκόδηλο. Αναδεικνύ... Ο κροκόδηλο, άμα ήταν ζωντανό, 20 χρόνια πεθαμένο θα ήταν. Τον έχει βάλει εκεί πάνω στην μπλούζα τον κροκόδηλο. Ναι, ναι. Άλλαξε και καμιά μπλούζα. Ήταν ο κροκόδηλο. Πολύ καλή. Άμα ήταν στην Αφρική θα είχε. Θα τον είχα κάνει μνημόσυνο αυτό το κροκόδιλο. Το λακκόστο που φορά, θα πούμε. Έλα, έλα. Σε είπε 6 φράγκα, κορόιδο τα αντανακλαστικά σου δεν ήταν σωστά. 5-46, δε κόκκινο. Τι λέει. Λέει κόκκινο, παίξα να πέσει η Χάντερβιλ, 6 απόδοση. Πονεμένο μυαλό υπογράφει. Φίλε μου, 5-46, υποκλίνομαι. Στο σου βγάζω το καπέλο. Υποκλίνομαι στον τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι. Έτσι, μπράβο. Ήσουν άριστο. Μπράβο. Και κακό, ναι. Δεν ασχολήθηκα. Εντάξει. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ είναι από τα πιο ωραία μηνύματα που έχω πάρει. Από τα πιο ωραία μηνύματα που έχουν στείλει φίλοι ακροατές,
με ένα πολύ ωραίο τρόπο σκέψης πώς ανεβάζεις την απόδοση όταν θες να παίξεις κάτι το οποίο πληρώνει. Εντάξει. Καλά. Λοιπόν, εσύ δίνεις δηλαδή φαβόρι τον ΠΑΟΚ και τον ποντάρεις κιόλας. Τι το δίνω φαβόρι τον ΠΑΟΚ, λέω ότι θα γίνει μια σκληρή μάχη, θα πάει παράταση, θα σφιχτούν εκεί, θα πάνε στα μπέναλτι, θα βαράνε μέχρι τα χαράματα, ο Ζαΐρης θα έχει πιάσει ζάχαρο δύο από τη δίψα, θα έχει πιει τα Βίκος εκεί, τα Ζαγόρια εκεί και τα λοιπά, και θα αποκρούσει ο Πασχαλάκης το τελευταίο πέναλτι και θα κάνει το σκύμπε έτσι, σε πίδειξα. Έτσι θα το κάνει. Γιατί ο σκύμπε, εγώ αν ήμουν ο Πασχαλάκης 29 χρονών, 1,97, θα του την είχα στη μένα τον πλακώσω. Θα τον πλακώσω. Ο λόγος. Ο λόγος, ότι είναι χαρτάκια. Πάει και παίρνει δύο τερματοφύλακες κρύους. Όπως. Τη Γιούλη Μπάρκα να πούμε. Ποια είναι η Γιούλη, ο Μπάρκα. Ο Μπάρκα, ναι, η Γιούλη Μπάρκα να πούμε. Και ο άλλος ο κρύος του Ατρομήτου. Και αφήνει αυτόν τον παιδαρά, ο οποίος έχει ελληνική ψυχή, ελληνική καρδιά, όπως λέμε, το παλικάρια κτλ. Που να εμπνέει άμυνες κτλ. Παιδαρά στις εξόδους, παιδαρά στις εκτινάξεις, παιδαρά στην κατεύθυνση άμυνας. Να δίνει και όθηση στην ομάδα, έτσι, μια ψυχή. Και έχει τον Μπάρκα με τον Γιαννιώτη. Θα κάνουν έρωτα αυτοί οι δύο με γυναίκες. Γιαννιώτης είναι πολύ καλό. Οι γυναίκες σε οργασμό δεν έρχονται. Ούτε με τον Γιαννιώτη θα έρθει σε οργασμό, ούτε με τον Μπάρκα. Με τίποτα. Τέτοιοι κρύοι είναι. Και αυτούς τους κρύους. Τώρα μιλάει το ναι, μάτι. Ναι, αλλά τώρα. Άσε τώρα το μιλάει. Το 850 τεστοστερόνι μιλάει τώρα. Κάτσε εσύ στην άκρη τώρα. Με τα ζάχαρα. Και άσε με ο εμένα. Ο Σιρινάκης, έχω μια φορά. Βράσει το Σιρινάκη. Ρε. Για τον Πασχαλάκη. Ο Σιρινάκης, πώς δεν σου δώσε κανένα εκατομμύριο ευρώ να πρωταγωνιστεί σε μια ταινία. Με αυτή την τεστοστερόνι. Ο μόνος λόγος που πιστεύω ότι δεν σε έκανε πρόταση ήταν γιατί φοβήθηκε ότι θα κάνει σεξ και στον ίδιο. Άλλη εξήγηση. Καταλαβαίνει τώρα τα ελληνικά. Αν ήμουν ο Πασχαλάκης 29 χρονών, 28, ναι. Έτσι ένα 96 παιδαράς και ξέρει και box, θα του την έστειν έξω από την έπου για τον πλάκο να σταίσει. Γιατί ξέρει box. Γιατί χρειάζεται box να ξέρει να δίνει τον. Αυτό, με πρόσκυπε. Αυτόν εδώ την απάτη τον προπονητή που τον έχει ο άλλος που χαμογελάει σαν τον Χαζόν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο άβουλος πρόεδρος της ΕΠΟ, ναι. Τον οποίο τον στολίζουν οι παοξίδες γιατί. Θέλαν να κάνουν εξυγίανση, αλλά να έχουν αυτή τη διαιτησία. Αλλά η εξυγίανση έγινε για να οι δικαστές να πάνε με τους άλλους. Έτσι. Έτσι τον Κουλιανόρατα που τον βρίζει τον έτσι τον αλλιώς, τον έτσι τον το δείξιο, τον πίξιο κτλ. Είναι έγκλημα να μην πάρει τον Πασχαλάκη τερματοφύλακα και να πάρει αυτούς τους κρύους, τους ανέραστους, τους άνευρους, τον Μπάρκα και τον Γιαννιώτη. Που εν συγκρίση με τον Πασχαλάκη είναι μια κλάση κάτω. Και βγαίνει ο άλλος τώρα ο Πετρίδης με τον Μπούζο, τους άκουγα και λέει κατά στατιστικά πολύ ωραία. Είναι λέει 24 χρόνων και 26 ο άλλος. Και ο άλλος είναι 29, μέχρι 40 μπορεί να παίξει ο Πασχαλάκης. Και ο Βλαχοδήμος σου δεν παίζει. Και ο Βλαχοδήμος. Οι τερματοφύλακες είναι ο Βλαχοδήμος. Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος. Αυτοί οι δύο είναι. Ψάξει τον τρίτο να τον βρει. Δεν με νοιάζει. Συμφωνούμε. Δώσε το χέρι. Τα έπαιρνε στα χέρια σου. Έλα ρε μισόδος κάνα μπάτσο τώρα. Για με δώσεις. Άντε μισόδος κάνα μπάτσο. Μη. Να μπει τα μίνι στάμπα. Μη. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε και ένα σκανδαλάκι το οποίο δεν μιλάει κανείς. Ποιο σκανδαλάκι. Για να δεις ότι. Εμένα μου αρέσει να είμαι δίκαιο. Μπράβο Γρηγόρη. Μέξει. Ο Γρηγόρης ο Ναζιανζινός ο δίκαιος. Λέγε. Θεολόγος. Λέγε. Άλλος. Ναι. Λοιπόν. Παίζει ένα παίκτη στο τελικό που δεν θα έπρεπε να παίξει. Ο Λιβάγια. Και είναι και βαρύ χαρτί. Ναι. Θέλω να μου στείλει μήνυμα οποιοδήποτε εξής ναι. Νιώθει ότι είναι δίκαιος. Ναι. Και παίζει ο Λιβάγια δικαίως στο τελικό. Αυτό μιλάω είναι... για τη φάση ναι. Που διαδραματίζεται μπροστά στο τέρμα του Απόλλων Σμύρνης. Απόλλων. Απόλλων. Απόλλων, ναι. Ναι. Ο Πολυβάγια αποθεί τον αντίπαλό του βία, έπρεπε να αποβληθεί και δέχεται μόνο κίτρινη κάρτα. Ναι. Να βγουν τώρα οι οπαδοί της ΑΕΚ και να μου πούνε ότι δικαίως παίζει. Εντάξει. Εσύ τι λες, δικαίως παίζει ο Λιβάγια. Όχι. Μήπως ο Λιβάγια όμως δεν είναι απένταρος. Δεν τα έχει βρει στα λεφτά με τον Τσικουναρά και γίνουμε κανένα 3-0 ο ΠΑΟΚ για αυτό το λόγο. Δηλαδή ο Λιβάγια, και ο Πέλκας έβαγε κάρτα. Που ήρθε η Μάρκα εδώ με τον Πλατανιά. Κίτρινη. Λέω, αμάν, στο καλημέρα. Κίτρινη είναι, αλλά ποιο μου λέει ότι ο Πέλκας που δεν είναι χάφ, το βγάλα καλύτερο χάφ η άμπαλη. Φόρη είναι ο Πέλκας, δεύτερο. Η ηλίθι. Εντάξει, δεν είναι χάφ ο Πέλκας η ηλίθι. Μπορεί να το είναι δεύτερο φόρ. Δεν είναι χάφ, είναι δεύτερο φόρ. Σαν φόρ δεύτερο πρέπει να το μετράτε. Στο 3-5-2, στο 4-4-2. Άντε μπράβο, άμπαλη. Ναι. Λοιπόν, ούτε εξτρέμ είναι. Ούτε δεκάρι είναι. Ούτε οχτάρι είναι. Δεύτερο φόρ είναι, αυτή είναι η θέση του. Δίπλα στο φόρ. 15 μέτρα περιφερειακά, θα παίρνει από δύο καλές χαφάρες την μπάσα και να και καλές χαφάρες Καντέ, Μπακαγιώκο, Στυλ, γιατί ο Πέλκας σαν τρίτος να μαρκάρει, βλέπεις τι παθαίνει. Τρώει την κάρτα λοιπόν ο Πέλκας. Ναι. Και λέω σε ένα φίλο μου Παόξι, ρε, είστε τόσο ηλίθιοι, λέω εσείς. Που είναι ικανός να φάει δεύτερη. Να φάτε δεύτερη κάρτα και να πάτε χωρίς τον Πέλκο στο τελικό. Πρέπει να τον βγάλει ο άλλος το Χαϊβάνι που τον έχετε για Βάις Βάιλερ. Ναι. Το άλλο το Χαϊβάνι που το έχετε για Βάις Βάιλερ πρέπει να τον βγάλει.
Το Χαϊβάνι. Το Λουτσέσκου. Το Λουτσέσκου, το άλλο το Χαϊβάνι που τον έχετε για Βάις Βάιλερ. Ποιο τον έχει, το είπε 10 φορές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τρίζουν τα κόκαλα του Βάις Βάιλερ. Πάχ, το κάνω Βάις Βάιλερ. Τρίζουν τα κόκαλα του Βάις Βάιλερ. Το πε 2, το πε 10. Ο Πέλκας λοιπόν προφυλάχτηκε, δεν το έκανε. Είναι αδικία. Είναι αδικία, αλλά αυτά μην τα λέμε. Πέσα στον γραμμένο που τον είχαν εδώ βασιλιά, οι παοξίδε. Τον είχαν βασιλιά, έκανε λάκηδες, τον βγάζανε εδώ πέρα, τον κάνουν να τον προωθήσουν και τώρα κάνουν. Τώρα εγώ αβαντάρω κάποιον που λέει το πραγματικό γεγονός. Πολύ ωραία μιλάς, ρε Γρηγόρη. Εγώ βάζω τη σάλτσα και τη γρανιτούρα, ρε Γρηγόρη. Το πες, ρε Γρηγόρη. Έγινα σεφ. Έγινα σερφ, ρε Γρηγόρη. Όχι σερφερ. Τι έγινε. Σεφ, ναι, έγινε σεφ. Το σεφ τον έκανε σεφ. Σεφ λέγεται το σεφ. Καλά, εντάξει. Λάθος έκανα. Τι λάθος, ρε. Από τη μαγειρική πήγες στη σανίδα σου. Σταμάτα, ρε. Να σε δω. Το κάνεις ποτέ, δοκιμάσεις ποτέ να κάνεις. Ναι. Πλάκα μου κάνεις. Σερφ. Έκανες. Όχι, δεν άντεξα. Έχω ένα φίλο όμως τον Μασόνο, ο οποίος είναι. Όχι, το κατάφερες, έκανες. Μόνο στα δεν διόρθιες. Έχω προσπαθήσει ποτέ. Μην προσπαθήσεις. Δεν προσπάθησα, ρε βλαμμένο. Γιατί είσαι και πιο τσαπατσούλης από μένα, μπορεί να φας καμιά ανάποδη, να γλιστρήσεις. Τι ανάποδη να φας. Και να πέσει τα μούτρα σου, τα γουρουνίσια πάνω στη σκάφη του σεφ και να σε κάνουμε εγχειρήσεις και τέτοια. Άστα. Θα γλιτώσω. Εσύ βάδιν δεν κάνεις, σερφ θα κάνεις. Βάδιν. Έρπιν κάνω. Τι έρπιν κάνεις. Έρπιν κάνω. Έρπιν κάνεις. Να σου δείξω το διάλειμμα. Ξέρω τι έρπιν κάνεις. Πας εκεί μια μισή ώρα στη λαϊκή, όπως οι γάτες κάνουν έρπιν και πάνε να τρώνε τα ψάρια και πας και εσύ κάνεις έρπιν. Όπως είναι. Άκου να δεις. Λοιπόν, ο Ματζαβίνος θέλει να μας κάνει το τραπέζι και είπες, μου είπε, να πληρώθω και ρατάθ. Έτσι είπες για μένα. Να πληρώθω και ρατάθ. Έτσι με είπε ο Ματζαβίνος. Ο Βλαμένος. Έτσι με είπε, ναι. Ο Βλαμένος. Είπα, λέει, να σας κάνω το τραπέζι και λέω, όχι! Θα πληρώθει ο κερατάθο, άφησε εδώ. Με μιλάει έτσι εμένα. Έτσι είπες ο κερατά, έτσι δεν είπες. Ψεύτης. Ψεύτης είναι εγώ. Δηλαδή, ο Ματζαβίνος μετά. Μεγαλύτερο. Ένα τραπέζι θα μας κάνει. Πιστεύω ότι ο Μιχάουζεν μπροστά σου αδικείται. Ο Χαν Κρίστιαν Άντερσεν από εκεί πάνω θα λέει, αυτός ρε φίλε με έχει ξεπεράσει. Δεν υπάρχει. Ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι έχουν γίνει παιδάκια σεξουαλικά κακοποιημένα εξαιτίας του Ραπτόπουλου. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, μια και βάζουμε χρώμα στην εκπομπή, να βάλουμε χρώμα και στη ζωή μας. Για χρώματα με πολύ υψηλή καλλυπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλασέ 1, ένα όνομα υπάρχει, Vitex Classic. Βάψτε ό,τι θέλετε μόνο με Vitex και θα τα βρείτε σε καταστήματα Κοσμάγλου. 3 είναι τον αριθμό, αλλά το νέο κατάστημα είναι στον Εύωσμο. Η Θάξη 62 με Αντών Τρίτση με τηλέφωνο το 2310-303-173. 1100 τετραγωνικά μέτρα, όπου θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και φυσικά ιδέες ανακαίνησης. Πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 2109-23-77-77. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Εδάφες. Η δύναμη να προσφέρεις με πράξεις. 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για όλες τις νέες συνδέσεις του 2018. Εδάφες. Η δύναμη στο φυσικό αέριο.
Για νέες συνδέσεις, καλέστε στο 11150. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά, αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τα Voi Ενόησης εκπτώσεις παίρνουν 10. Δεκαήμερο εκπτώσεων στα 60 καταστήματα υποδημάτων Voi Ενόη. Αποκτήστε τώρα με 30% έκπτωση όλα τα δημοφιλή brands US Polo, Barbie, Adidas, S. Oliver, Nike, Ricker και με έως 40% έκπτωση τη νέα συλλογή Voi Ενόη μέσα από 2.000 σχέδια υποδημάτων. Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια σύγκριτη ποιότητα. Τα λιπαντικά VEG καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων του χθες και του σήμερα. Βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, παρέχουν ασφάλεια σε κάθε είδους όχημα. Αυτά είναι τα λιπαντικά VEG. Λιπαντικά VEG. Νιώσε τη δύναμη του κινητήρα σου. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. Νεϊμάρης. Στις Οικές, Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μπέτσο, έλα και εσύ. Στη λίγα του πρωταθλητή θα πάρουμε ορκονίκης. Μπέτσο, εδώ ανήκεις. Μπέτσο.gr. Μπέτσο. Boys. Παίξε υπεύθυνα. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Συμμετοχή μόνο άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 210-9237-777. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη γυνής. Σε μας, τα είδη γυνής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής. Απόλλωνος 37-39, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. Το πιο αχτύπητο δίδυμο απόλαυσης είναι ένα. Η Hellmann's και τα 7-7. Γιατί σε κάθε φρέσκο σάντουιτς, σαλάτα ή hot dog, τα dressings είναι όλα Hellmann's για σίγουρη απογείωση γεύσης και ευχαρίστησης. Μπες τώρα στα 7-7 και δοκίμασε το νέο λαχταριστό ψητό λουκάνικο σμόκι με την πετανόστιμη barbecue sauce Hellmann's, δροσερή σαλάτα λάχανο καρότο σε αφράτο ψωμάκι. Κανείς δεν σου δίνει καλύτερα από τα 7-7. 10 καταστήματα. Άπειρη απόλαυση. Ζήτησες τα κορυφαία παιχνίδια στην Ευρώπη και κληρώσεις με τεράστια κέρδη. Τα βρήκες στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζήτησες τα καλύτερα εστιατόρια και τα πιο συναρπαστικά θεάματα. Τα βρήκες στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζήτησες είσοδο χωρίς εισιτήριο. Έγινε και αυτό.
Από τον Απρίλιο, για την επίσκεψή σου στο Regency Casino δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Ζεις την απόλυτη εμπειρία διασκέδασης ακριβώς όπως την φανταζόσουν. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε μέρα και όλο το 24ωρο χωρίς εισιτήριο εισόδου. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Αυτό είναι τώρα να το έχει συνέχεια μέσα στο κινητό και να ταξιδεύει για το τελικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 FM, παρέα. Αυτό είναι για να το έχεις το αυτοκίνητο. Να το έχεις το αυτοκίνητο, ναι. Κάμπριο το αυτοκίνητο, ναι. Και να πηγαίνεις για το τελικό. Ένα ταξιδάκι από τις ευχαριστικές. Να έχεις 6-7 ήρεμα, σεμνά και ταπεινά. Ναι. Πεθερό σου να έχει κανένα εργοστάσιο, η γυναίκα σου να χαζεί, ξέρω εγώ, η μάνα σου να σε έχει αφήσει, ξέρω εγώ, άλλα δύο εξοχικά και να έχεις εσύ αμάξι με τέντα. Και να το παίζεις μάγκες με το πουρο, ο Suzy Q. Να μην κουνιέσαι, να μην λυγέσαι, να σου ρίξει κανένα έμφραγμα από την ακινησία, πάρ τον κάτω. Έλα ο Suzy Q, λέγει, άντε, τελείω. Σε άλλο κόσμο. Έλα ο Suzy Q. Σε σκεκάμπριο αυτοκίνητο, με αυτή τη μούρη. Κοίταξε, το μοναδικό πράγμα. Θα τα κουνούπια στον δρόμο. Το μοναδικό πράγμα το οποίο, ναι, δεν έχουν φορολογήσει είναι τα όνειρα. Ναι. Μπορεί καθένα να ονειρεύεται. Ναι, ονειρεύεσαι την Naomi Campbell τώρα. Τι ομάδα. Ο Suzy Q. Και εσύ φαντασιώνει οτιδήποτε. Άσε τι φαντασιώνομαι εγώ τώρα. Σ' αρέσει ο Ρουβάς, έχει φαγωθεί με το Ρουβάς. Ναι, τι να κάνω. Στο... Να σε αλλάξω τώρα, ναι, επειδή σου αρέσει ο Ρουβάς, δικαίωμά σου. Για ρώτα και στα μοναστήρια του αρέσει. Ναι, βρε φίλε, εντάξει. Ξέρω. Τον είχε αφήσει μικρό. Έμα δάκρυα κυδρότα. Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φά. Εντάξει, αφού μη τραγουδίσεις το «Έλα μου» στην Κέρκυρα τότε που είδε. Μπράβο, κάνεις εκπομπή τώρα, πες και λεφτά. Μια χαρά κάνω. Άντε, καλά, ναι. Όχι ρε φίλε, αυτά παίρνεις εσύ ούτας ή άλλος όλα μόνος. Τι να θέλω εγώ τώρα, πλάκα μου κάνεις. Πρέπει να το μοιράσω μαζί σου. Τρελός, είμαι πιο δικαίωμα, είμαι θρασής. Εγώ πρέπει να κάνω άνεψη μια λαμπάδα στον κύριο που είσαι, κάνει, είσαι δίπλα μου. Κοιλιά κάνει. Κοιλιά, για την κοιλιά σου, την κοιλιά μου μιλάς. Λοιπόν, πες το χορηγό ένα τέταρτο τώρα. Το χορηγό. Το χορηγός, ναι. Ένα τέταρτο. Κοίταξε, εγώ τουλάχιστον μπορώ να το πω. Αυτή είναι η διαφορά. Το θέμα το λες ένα τέταρτο. Το θέμα είναι, ναι, ότι δεν με αφήνεις να το πω. Ναι, άντε, κάτι τελείω. Ο χορηγός μας είναι ο κλειδαράς. Ο οποίος για να κλειδώσει το στόμα σου είναι το μοναδικό, ναι, πράγμα που δεν έχει καταφέρει. Δεν έχει καταφέρει. Δεν έχει καταφέρει να κάνει ακόμα να κλειδώσει το στόμα σου. Ξεκλειδώνει τα πάντα όμως. Σε αυτό υπογράφω. Μπορείτε να πάτε να φτιάξετε κλειδιά Immobilizer, να αγοράσετε οτιδήποτε είδους κλειδιά ή κλειδαρίες χρειάζεται. Δελφόνα 101 και Μάρκο Μπότσαρη γωνία. Ή να τηλεφωνήσετε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά η κλειδαρά, στο 85-27-27. Πάντως έβαλα 100 ευρώ σε στοιχηματική εταιρεία Μαλαισίας, 4 μονάδες να μην γίνει ο τελικός, δίνει, και 3,5 να διακοπεί. Να έχεις υπόψη σου. Καλά έκανες, απλά σου είπα. Ναι. Την αρχή εκείνο που πέσε ήταν ψέμα. Ναι. Πάρ' το πίσω. Ναι. Καλησπέρα, ραπ και κόκκινα. Από Στοκχόλμη. Στο? Από Στοκχόλμη. Στοκχόλμη, ναι. Ναι. Θόδωρος, Φόρτσα, Παοκάρα, πάμε για κύπελο. Θα του σηκώσω μέσα στο ΆΚΑ και θα σκίσω την ΑΕΚ 4 θα φάει. Θα πάτε στο τελικό. Θα πάει. Έτσι. Λέει, θα πάμε, λέει, να πάρουμε τον κύπελο. Θα πάει αυτός. Έτσι λέει. Θα πάει. Θα πάει. Εντάξει, εντάξει. Ξένο διευθυντή, σωστό το σκεπτικό. Αλλά κόκκινε, εγώ θα ήθελα Γερμανό, η πιο αξιόπιστη. Μάλιστα. Δεν κολλάω σε. Σε εθνικότητα. Σε χώρα. Δεν χώρα. Σώθηκε η Λίβερπουλ, δε. Τι να σου πω, ότι έχεις άδικο, του μπεκιάζομαι. Του μπεκιάζομαι. Το καλύτερο πανό ever που έχει βγει φέτος, ένα μικρό παιδάκι στο Σεν Μέρις. Πώς το πες? Σεν Μέρις. Σεν Μέρις. Εντάξει. Το οποίο έγραφε, του μπαμπά του βέβαια, ναι, γιατί ήταν μωρό, 3-4 χρονών. Μωρό ήταν. Λέει, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω παίκτη στη Southampton, ναι, για να μου πουλήσει μια μέρα να παίξω στη Λίβερπουλ. Ναι. Εντάξει, είναι ό,τι χειρότερο έχω, ναι, δει. Και αυτό να σου λέει πολλά τους κυρίους οι οποίοι έχουν πάρει πάνω από 300 εκατομμύρια σε μια πενταετία πωλήσεις και δεν κάνουν τίποτα. Πολλοί παίκτες από διάφορες ομάδες Ελλάδας αδικήθηκαν. Ξέρεις ποιοι είναι. Λέει ο Φώτης για την Εθνική Ελλάδος. Ναι, να πει ονόματα και διευθύνσεις, έτσι αυτό το, δεν το δέχομαι. Ο Γιάννης μου λέει ότι έχει διαλέξει την Εθνική Γερμανίας. Δεν έχει διαλέξει, φίλε μου. Ποιος έχει διαλέξει την Εθνική Γερμανίας? Γιάννης, είναι γνώστη του αυτό. Ποιος έχει διαλέξει? Ότι ο Βλαχοδήμος δεν έχει διαλέξει την Εθνική Γερμανίας. Ναι. Σπουδαίος θερματοφύλακας. Ναι, ναι, ναι. Ο, ναι, Μάτος, ρε παιδιά, πόσες κόκκινες έπρεπε να πάρει όλη τη χρονιά. Ρε γραφείο του ΠΑΟΚ,
Άμα εσύ δίνει κόκκινη για ένα βόρκο να σε μάθει από όλο να έχει καμία έκφραση. Τι πρέπει να πω, πρέπει να σε πω. Για το μάτο, εσύ Γιώργο, συγγνώμη, έχει το θράσο και πέρσι στο τελικό. Ναι. Εμεί λέγαμε από την αρχή μαζί με τον Κωστή ότι έπρεπε δύο φορέ να απολυθεί ο μάτο. Και στέλνει σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη και έχει το θράσο και μα τη λε. Όχι, δεν το λε καλά. Σε εμά. Στέλνει σε εμά. Στέλνει σε εμά που την ώρα του αγώνα μιλάω εγώ στην αναμετάδοση γιατί είμαι ο σούπερ παρουσιαστή. Δίκαιο εννοώ, σούπερ. Έτσι. Ότι ο Μάτος πρέπει να φάει κόκκινη σε ραδιόφωνο που είναι μάω-μάω από πάνω και μπορεί στα μάλγαρα, ξέρω εγώ, να με εξαϊλώσουν και να λέω ότι το golden offside πρώτο εγώ. Και με λένε σκάσε, μην μιλά, μην φας κανένα μπάτσο. Μιλά εσύ, ρε Φλόρε, που στέλνει το μήνυμα. Φλόρε, Φλόρε. Ο Βλαχοδήμος λέει έχει δυστυχώς αγωνιστεί με τα μικρά της Εθνικής Γερμανίας. Φίλε μου Γιώργο Παπαδόπουλο, δεν έχει καμία σημασία. Φτιάξει τώρα ο δύο γύρω. Όταν ναι. φτάσουν για την Εθνική Αδρών έχουν δικαίωμα να διαλέξουν. Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι αν δεν κληθεί από το Σκίμπε, μήπως ο Σκίμπε επειδή είναι Γερμανός σκοπίμως δεν τον καλεί για να τον καλέσει στη Γερμανία. Ρωτάω τώρα εγώ. Τώρα την έκανε στη βλακεία, δεν ήξερε στο ρεπορτάζ, πάντα μπαλώσει τώρα. Δεν κατάλαβε. Ναι, κατάλαβα. Το ξέρω τώρα. Άμα ισχύει, βγάλε το ψάξαμε. Τελείωσε. Εγώ να βγάλω το Βλαχοδήμο. Τι άμα είναι μάναζερ του είμαι. Και βγάλω τον απέξω. Δεν είναι Γερμανός. Έχει παίξει μικρές εθνικές ομάδες. Αλλά στην Αντρών δεν έπαιξε. Αν άπαξ κληθεί μία φορά, τελείωσε. Κλείδωσε. Το θέμα είναι να κληθεί. Δηλαδή ο νόμος τι λέει, ρε κόκκινο. Ότι μέχρι την ελπίδα μπορεί να παίξει όπου θέλει. Στην Αντρών όπου θέλει. Πάντα γινόταν αυτό. Τα τελευταία 5 χρόνια ισχύει. Παλιά τι γινόταν. Παλιά του Χατζηπανίκη δεν είδε τι έγινε. Δεν τον αφήσανε. Επειδή είχε παίξει την εθνική ελπίδα τη Ρωσία. Αυτό σε λέω. 6 φορές. Πάμε παρακάτω. Γρηγόρη, με το γράμμα του νόμου Λιβάγια θα μπορούσε να αποβληθεί από το πρωτάθλημα τελειωμένο και το μάτς αδιάφορο. Καλά έκανε ο διαιτητής και δεν τον απέβαλε. Ναι. Έχουμε δει πολύ χειρότερα τιμόρυτα. Ναι. Ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά οι αεξίδες. Πώς έχετε γίνει τόσο γάβροι. Πώς καταφέρατε μέσα σε λίγο καιρό. Να βλέπετε τελείως διαφορετικά τα πράγματα και να έχετε αναθεωρήσει. Γιατί πέρσι τον Απρίλιο και τον Μάιο οι Παοξίδες τι γίνανε. Δεν διαφωνούμε. Το είπα και πέρσι. Βρε, τα είπα με το φίλο στον Κίζα. Με τον Κίζα. Το ξεχνάω. Το φαγή του Παναθηναϊκού. Όταν τα λέμε εκείνα είμαστε καλοί και τώρα είμαστε καλοί. Ρε, έχετε τρελαθεί. Ούτως ή άλλως αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα δεν είναι ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που λέγεται ποδόσφαιρο. Κατεφημισμό ποδόσφαιρο. Α, στο Facebook. Και έχετε το θράσο τώρα και λέτε. Ότι το καγλός δεν τον απέβαλε. Ας το Facebook, κόκκινε. Θα χαλάσει το μυαλό σου με το Facebook. Και εγώ το παθαίνω. Άκου να δεις. Ναι. Δεν ασχολούμαι με το Facebook. Ασχολούμαι ναι. με την εσεμιέρα ναι. και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει ο σταθμός εδώ για να επικοινωνεί ο κόσμος. Ναι. Αυτό το πράγμα κερδίζει χρήματα. Ποιος εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις. Το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κερδίζει ναι. το Facebook. Ναι, ναι, ναι. Πώς? Μίλα με τον κομμουνιστή και μάθε. Δεν ξέρω. Και εσύ κερδίζεις χρήματα. Εγώ από αλλού κερδίζω χρήματα. Και από αυτά μπορεί να κερδίσει χρήματα. Ναι, αναλόγως με την επισκεπτιμότητα που έχεις, ναι. κερδίζει χρήματα. Ναι, από τα αλλά άμα διαβάζεις που... το Facebook όμως εδώ, θα πάμε από 10% 3, από 15% 5 με το Facebook. Κατάλαβες. Ας το Facebook. Το Facebook είναι για τις γκόμενες να βρουν κανέναν πηδικταρά εκεί πέρα και να τελειώσουν τη δουλειά. Ας το Facebook. Το Facebook για τις γκόμενες. Facebook λέει. Ας το Facebook. Πάμε. Ο Μάριος λέει κερνάει ούζα στην Κέρκυρα. Ναι. Τα πάνελα ποιος θα τα κάνει. Άμα είναι να πάω να ξοδέψω 200 ευρώ για να πιω ένα ούζο, το πήρα. 200 ευρώ να πας Κέρκυρα. Πόσο είναι πανέλα με τα μάξι. Ένα κατοστάρικο. Κατοστάρικο, γιατί κατοστάρικο. Πόσο καίει τα μάξι το δικό σου. Ρε φίλε, πάνω 50 ευρώ θα τα κάψει. Πανέλα, παραπάνω, ναι. Διόδια, φθορά αυτοκινήτου, λάδια. Δεν έχει πολλά διόδια. Α, δεν έχει πολλά διόδια. Μέχρι τα Γιάννα, δύο ναι. διόδια. Και το πλοίο πανέλα. Το πλοίο, αυτό πρέπει να μάθω. Α, το πλοίο πρέπει να μάθω. Αυτό. Μάλιστα. Τόσο λιγούρι, εντάξει, να θε να φας την Κέρκυρα ούζο. Δεν μπορεί να πα εδώ στο κουτούκι του Γιαβρί. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ρε φίλε, μόνο που θα αλλάξει παραστάσει. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι ότι καλύτερο μπορεί να κάνει ο άνθρωπο. Θα αλλάξει παραστάσει. Ναι. Αν μπορεί να φύγει από εκεί που είναι. Σημαίνει. Και θες να αλλάξει παραστάσει. Και μπορεί να κάνει ένα ταξιδάκι με ησυχία. Ναι. Χωρί ταλαιπωρία, χωρί ναι, κίνηση, ναι, ναι. χωρί ποτηλιάρισμα. Ποιο ταξιδάκι είναι αυτό. Οτιδήποτε. Που γίνεται χωρί ταλαιπωρία. Για πε με ένα ταξιδάκι. Πε με σε ένα ταξιδάκι που θα κάνει χωρί ταλαιπωρία. Δεν θα κάνω προμόσιο. Να κάνει προμόσιο. Όχι. Μάλιστα. Ταξιδάκι χωρίς ταλαιπωρία, ξέρεις την εικόνα. Είναι ό,τι πιο ωραίο για τον άνθρωπο. Ναι, 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 είναι να αλλάζει κάποια στιγμή παραστάσεις ναι, ναι. και να απολαμβάνει ναι, καλά, καλά. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα απολαύσει καθημερινά. Πολύ ωραία. Και στα φλογητά να πας, θα αλλάξεις παραστάσεις. Έβαλες κάμερα. Ε. Έβαλες κάμερα. Και στα φλογητά. Έβαλες δεν κάμερα. Δεν έβαλα κάμερα. Άλλη εκπομπή είναι αυτή. Αυτό είναι άλλο. Δεν, απλά η ενδυμασία μας είναι ίδια. Ίδιος εγώ, ίδιος εσύ. Ίδιος εγώ, ίδιος εσύ. Από πότε είναι αυτό, από χτες. Ε. 8 Μαΐου. 8 Μαΐου. 8 Μαΐου. Κατάλαβες. Ναι, το ρωτάς από χτες και λέει από 8 Μαΐου. 8 Μαΐου δεν ήταν χτες. Είναι για δέσιμο ρε παιδιά.
Θες να αλλάξεις παραστάσεις, ε. Λοιπόν, να σου πω εγώ ποιος είναι αυτός ο οποίος ξεκουράζεται στα ταξίδια. Αυτός που ξεκουράζεται στα ταξίδια είναι αυτός που είναι πάμπλουτος, σου πω εγώ. Έρχεται, του φτιάχνει τη βαλίτσα η καμαριέρα. Α, εντάξει. Άκου τώρα εδώ. Την απαυτώνει και την καμαριέρα έτσι για να αυτό και τέτοια. Λοιπόν, έχει την άλλη την. Άκου, περίμενε, άκου τώρα εμένα. Πολυγούρι, άκουφα. Ό,τι έχει δει στι ταινίε. Ναι. Θέλει να το κάνει πράξη. Θέλει να απαυτώσει και την καμαριέρα. Ναι. Δύο παιδιά. Γυναίκα. Δύο παιδιά. Ναι. Έχει άλλη μια κουβεράντα να πούμε. Να φτιάξει τα παιδιά. Κουβεντάντα. Κουβεντάντα, κουβεράντα. Κουβεράντα, την έκανε σιγά μην κάνει κουβεράντα. Οδηγό με τα μάξι κάτω. Βόδηγο! Σου κάνει τι βαλίτσε. Ναι. Εσύ, άμα σηκώσει μια βαλίτσα 30 κιλά, έτσι όπω είναι το χέρι σου με τον αγκώνα το μαύρο, θα φύγει το κόκαλο προ τα κάτω. Πάμε παρακάτω. Οδηγό, άμα οδηγήσει πρώτη, δευτέρα, δευτέρα, πρώτη μέσα στα μάξι, θα αρχίσει να εκνευρίζει, θα φωνάζει, θα σε βρίζει, θα χάνει. Πρέπει να έχει οδηγό. Αρκοντήσιον, αυτό κτλ. Ακούνε να που κάνει. Καμαριέρα, κουβεντάντα, οδηγό, δύο παιδιά. Πώ θε και την κόμμα να πει σε πορπαγκάζ. Περίμενε, ρε κόκκινε. Να την εμφανίσει σαν γυναίκα του οδηγού. Θα υπάρχει μασαζιέρα πίσω. Να σε κάνει μασαζιέρα. Και η γυναίκα του οδηγού. Θα έχει το προσωπικό σου μασαζιέρα. Το προσωπικό σου γυμναστή εκεί. Το μπάτλερ. Εσύ τώρα θα πάρει. Την γυμνάστρια που έχει ο Πούτιν. Έλα, βέβαια. Τι είναι εσύ. Καλή. Του Παπαδρέω κάτω στην διακολογική. Του Πούτιν σου λέω, του Πούτιν. Διαλύει. Εκείνη που θα σε κάνει του ενώ εσύ θε να αλλάξει παραστάσει, κόκκινε. Ναι. Μέχρι να κατεβάσει τη βαλίτσα από τον τέταρτο στον πρώτο, θα έχει σχίσει 4 κιλά υδρότα. Ναι. Θα αρχίσει να βρωμάει μασχάλι. Θα σου λέει η γυναίκα σου, βάλε αξ, μαξ, βρωμά. Θα την πει, σε παρακαλώ, πώ μου μιλά έτσι. Πάει το ταξίδι. Ούτε να ψωνίζει. Βρε πάει το ταξίδι. Ούτε να ψωνίζει. Βρε πάει το ταξίδι, βρε. Μόλι σου πει ότι βρωμάει μασχάλι σου. Γιατί από τον τέταρτο κατέβει. Αυτό δεν υπάρχει ποτέ. Ναι. Θα πάει να σηκώσει τη βαλίτσα, κρουκ. Έτσι που είσαι και αγύμναστος, θα παίρνει είναι... τηλέφωνο το Μίλτο, το Θεοδόρ. Μίλτο, είναι πρόβλημα αυτό. Τι να έρθει, θα παίρνει το Γιακουμίδη τζάμπα να σε κάνει. Άσε για ταξίδι, μην εδώ καλύτερα. Καλέ οι παραστάσει. Έκανε μαγκέ. Φύγε από εδώ πέρα. Όχι, έκανε μαγκέ. Θε και να αλλάξει και παραστάσει. Τα γάρι να πει. Ποιο σηκώνει, τι δεν σηκώνει. Ήρθα στο γυμναστήριο και σήκωσα ότι ήθελε για πλάκα. Τι σήκωσε. Τη ρόδα εκείνη που ήθελε. Τη ρόδα τη σήκωσε. Την έκανα για πλάκα. Τι έκανε, σήκωσε το λάθιμο. Σήκωσε το λάθο. Αυτή είναι η απάντηση. Σήκωσε το λάθο. Σηκώσει, επειδή το σήκωσε. Ναι, μπράβο, καλά έκανε και το σήκωσε. Και δεν μπορεί να σηκώσει μια βαλίτσα. Να σηκώσει τη βαλίτσα. Να σηκώσει τη βαλίτσα. Και σένα σηκώνω, αν θέλει σε βαλίτσα. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι δεν όταν είναι. Όταν έρθει η ώρα και σε βάλω σε βαλίτσα. Ότι στα ταξίδια που πάνε και αλλάζουν παραστάσει. Δεύτερον, μάθε, ναι. Μάθε ναι. Ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί την αξία του. Ναι. Γιατί πολύ απλά δεν τα τολμά. Ναι, ναι. Εσύ έκανε όνειρα τώρα να γίνει σε ήχη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να πάρω αυτόν απίθανο απέναντί μου να πάμε να κάτσουμε. Από το μαγαζί του Βλαμένου, το Ματσαβίνο μέχρι οποιονδήποτε, ναι. Να πάρουμε δύο σαρδελίτσες, ένα τσιπουράκι και λίγο ψωμάκι. Ναι. Τίποτα άλλο. Δεν θα τα πληρώσει. Δηλαδή, βλέπεις που χάνεις όλη την αξία. Ναι. Αυτή η στιγμή, ρε φίλε, που θα δροσίζεσαι, ναι. Δεν θα σκέφτεσαι σε τίποτα και θα πεις δύο χαζομάρες. Ναι, με το γνωστό σου, με το φίλο σου. Παραγωγικότατος. Παραγωγικότατος. Δηλαδή, με συγχωρείς, ο άνθρωπος. Δεν θα είναι δύο ώρες, θα είναι έξι ώρες. Δεν θα είναι ένα τσιπουράκι, θα είναι 12 τσιπουράκι. Αναλόγως δεν θα είναι δύο σαρδέλες, θα είναι η σαρδέλα που πέρασε από τον Ατλαντικό. Το θέμα είναι ότι εσύ δεν το έχεις κάνει ποτέ. Εγώ δεν ξέρω να απολαμβάνω. Δεν το κάνεις ποτέ. Όχι. Εντάξει, και ονειρεύεσαι. Ναι, ναι. Οικιακή βοηθό, κουβερντάντα. Ονειρεύεσαι μασέρ, μπάτλερ, προσωπικό οδηγό. Λέω Γιαννάκης εδώ που είναι φίλος μου. Γιαννάκης. Ο Άμπαλος λέει έχει ιδέα τη τερματοφύλακη έχει εθνική Γερμανία που λέει να πάνε το Βλαχοδήμο. Πες το Γιαννάκη να κάνει καμιά φούσκα με τη Μίξα. Άμα σου δώσει δύο κροσέ ο Γιαννάκης, ναι. Επειδή κάνει και πυγμαχία. Ας κάνει. Θα σε ρίξει σαν το σκατό κάτω στο βόθρο να πούμε. Ναι. Με ξέρει. Σε ξέρει. Και με είπε ο Άμπαλος. Δεν ξέρει τι Άμπαλος είσαι. Τι δηλαδή θέλει να συστηθείτε κιόλας. Να κάνετε και κοινωνία να πούμε χριστιανών. Έλα ρε. Πάνε στα θέματα ρε. Θες και τερματοφύλακα το Βλαχοδήμο στην εθνική ομάδα. Τερματάρα να πούμε. Συμφωνώ μαζί σου που σε λέει Άμπαλο άλλο ο Γιαννάκης. Παιδιά, λέει ο Βλαχοδήμος μπορεί να παίξει με την Εθνική Ελλάδος, λέει. Οι μισοί παίκτες της ελληνικής Αλβανίας ναι. Παίξανε με τους νέους Ελβετίας. Το ξέρουμε, φίλε, ευχαριστώ που με ενημερώνετε. Καλά, τι το είναι, δεν το ξέρω, κόκκινο τώρα, αυτά ψάχνει. Ρε εσύ, κόκκινο, λέει, πιο κλαψιάριδες από εσάς, λέει, δεν υπάρχει. Καλά, ο ηγετής δεν τον απεβάλλει, καλός ή κακός, λες, κακός. Λες και φταίμε εμείς. Και με ρωτάς για τώρα αν είναι σωστό να παίξει και βέβαια είναι σωστό να παίξει. Γιατί αν είχε τη μορφή θα ήταν αλλιώς ναι. Και αν είχε δρόδες θα έτουν πατίν. Τα φιλιά μου από Χίο. Χίο, άκουδο. Γιώργο, άκουδο. Να σε προβληματίζει η κίνηση που έκανε ο Λιβάγια. Ποιος μου λέει εμένα ότι ο Λιβάγια δεν ήθελε να αποβληθεί. Εκεί να πάει το μυαλό σου. Γιατί αν αύριο σέρνεται ο Λιβάγια, θα θυμηθείς τα λόγια μου και θα λες ο Ραπτόπουλος είπε ότι ο Λιβάγια, γιατί να το πάρω στραβά ρε παιδί μου, επειδή ο Τσιγκουναράς είναι
πάνω στο απόγειο της δόξας του με την τσιγκουνιά. Μια του γύφτου, δυο του γύφτου, τρεις του γύφτου. Τέταρτη ο γύφτος δεν έχει. Κατάλαβες. Μια σε ξεγελάσει ο γύφτος, δυο ο γύφτος, τρεις ο γύφτος. Δεν γίνεται. Μετά την πέφτουμε στο γύφτο και του λέμε γύφτο πλήρωνε. Το κατάλαβε ο εξής από τη Χίο το Ταγάρι. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι από Δυτική Μακεδονία και μάλλον γνωρίζει, λέει 102 ευρώ το πλοίο αν πας με αυτοκίνητο. Ναι. 5-2 για να πας και 5 να γυρίσεις και 100 ευρώ κάσιμα. Ναι. Τα κάσιμα σου και δεν πάω στη Μαύρη Θάλασσα. Μα πω στην Κέρκυρα να ξοδέψω 200 ευρώ. Πάνε έλα. Έλα ρε τέλειο. Δεν σου είπα ότι πρέπει να πας στην Κέρκυρα. Με τον άνθρωπο ρε φύγε. Και σπίτι έχει λέει να σε φιλοξενήσει Ραπτόπουλε. Αφού θέλεις ένα βράδυ. Να φιλοξενηθώ σε σπίτι. Να σε φιλοξενήσω. Και πώς θα νιώθω άνετα εγώ στον τύπο, πώς θα κλάνω άνετα, πώς θα είμαι γυμνός εκεί να γυρνάω, πώς θα είμαι άνετα. Δεν μπορώ. Πώς θα είσαι άνετα ρε, στο ξένο σπίτι, σαν και σένα είμαι εγώ ρε, που μπαίνεις μέσα στα ξένα σπίτια και νομίζω ότι είναι δικά σου. Ρε. Πάνε στα άλλα θέματα. Ρε. Αφιέρωσε παρακαλώ το διπλανό στο τραγούδι Γουρσούζικιού που του αξίζει. Γουρσούζικιού. Στο 27 Ράουχο, στο 24 Λάζαρο. Τι μετάδοση θα κάνει μετά, λέει ο Νίκο. Αυτό τι ονειρεύεται γκολ. Τι. Λέει, στο 27 Ραούκο, στο 44 Λάζαρος. Λάζαρος. Τι μετάδοση θα κάνεις μετά. Δεν μου λες, ο Λάζαρος όταν μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού του και μιλάει με τη γυναίκα του. Ναι. Υποθετικά. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ναι, όχι, δεν λέω ότι κάτι πρόστιχο. Λέω κάτι που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε άντρα και στον οποιοδήποτε επαγγελματία. Ναι. Και τα συζητάει με τη γυναίκα ότι αυτός ο γύφτος δεν μου δίνει παραπάνω αυτό κτλ. Του πει η γυναίκα του, ρε, τα αγόρι μου δεν προσέχει τα ποδαράκια σου του χρόνου που θα πάω στον Ολυμπιακό. Σε βλέπω περπατά στις σκάλες και ασθενείς. Πας στη Λαζαρίνα βόλτα και γυρίζεις πίσω και είσαι σαν το λεοντάρι εκεί στο παραμύθι που το κυνηγούσαν οι ίενες. Δεν κάθεσε ρε τα γόρι μου να πάμε άλλο ένα χρόνο, κάνα 600, να κάνουμε και τη Λαζαρίνα, κάνα σπιτάκι ακόμα. Παπέα παίξει να σε σκοτώσουν εκεί πέρα και να γίνει μάχη. Εσύ, άμα ήσουν γυναίκα του Λάζαρου, τι θα έλεγες ρε κόκκινη. Εγώ αυτό θα του έλεγα. Πρόσχε ρε αγόρι μου, θα το έκανα και λίγο μασάζ. Πρόσχε ρε παλικάρι μου τώρα με αυτό το γύφτο το μελισανίδι. Πρόσεξε τα πόδια σου, αγόρι μου. Έτσι θα τον έλεγα. Αυτοί οι αεξίδες περιμένουν, ότι ο Λάζαρος θα παίξει μπάλα. Άρε φουγκαράδες αεξίδες. Έχει υιοθετήσει ξαφνικά αυτό που του είχα πει πριν από 20 μέρες. Ποιο πράγμα. Εκεί που με έκραζε. Σε έκραζα. Εσύ μαζί με τους οπαδούς του ΣΑΕΚ. Ναι. Τώρα το έχει υιοθετήσει. Το υιοθέτησε. Για δικό του. Για δικό μου. Ότι ο Λάζαρος πάει. Από πού προκύπτει ότι πάει στον Ολυμπιακό. Ποιο που. Από πού πάει. Αυτό. Από πού προκύπτει ότι πάει στον Ολυμπιακό. Κοντά είναι. Τι, έτσι αυτό έχω βλακίες έλεγα. Αφού το είπες εσύ. Το ρε βλακίες έλεγα. Το έψαξα και λέω έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Όχι ρε βλακίες αφού έλεγα. Βλακίες. Δεν υπάρχει. Τελείωσε. Έτσι θα του έλεγα λοιπόν. Στον αεξή απαντάω. Αφού βλακίες έλεγα. Ναι. Και μια απορία για την κυβέρνηση η οποία... Τι, δικιά σου, αριστερή όλη, προοδευτική. Δεν είναι δικιά μου. Τη Χούντα δεν τη θέλατε, θέλατε πρόοδο. Δεν είναι δικιά Πάρτε μου. Πάρτε του ομοφυλόφιλου τώρα. Η Χούντα. Να κάνουν σεξ και να ακούν. Α, η Χούντα δεν έχει χρώματα. Δεν έχει χρώμα η Χούντα. Η Χούντα μπορεί να είναι αριστερή, ναι. Δεξιά, κεντρό. Ιδόπολη Τεχνίου, Ιδόπολη Τεχνίου έλεγε βλάχα. Το Πακόκ το λέει αυτό. Ιδόπολη Τεχνίου. Το Πακόκ το λέει αυτό. Άκου λοιπόν για να σου 40 χρόνια η βλάχα. 40 χρόνια η βλάχα ένα ένσημο δεν έκανε. Ιδόπολη Τεχνίου. Και την ψήφισε. Την ψήφισε. Με αυτά τα μούτρα πόγια την ψήφισε. Δεν την ψήφισε. Ιδόπολη Τεχνίου. Κάτι κομμουνίστρες που ζαχάρωνε στο Λύκειο. Πλάκα και, μου κάνει. Και ζαχάρωνα για το. Τη ζαχάρωνα. Και το έπαιρνε, πήγαινε. Οδηγητή! Πήγαινε και έπαιρνε οδηγητή. Δεν πήγαινε να λύτει. Στα ίδια. Έπαιρνε οδηγητή για δικό μέρο. Ναι ή όχι. Έπαιρνα, ναι. Ωραία. Για να πηδήξω όμω. Για πήδηξε. Όχι. Ναι. Πιάρε, μία μόνο. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Δημοσιοποιήσει τι αυτέ. Η Βασιλιάδου λέει μία μόνο και είχε τρίχε στη μασκάρα. Σα δεν τρέπεσαι λίγο. Πήγε η γυναίκα που είχε τρίχε στη μασκάρα. Πρόσεχε, αυτό είναι ο Παίσιο. Πρόσεχε. Πήγε με γυναίκα που είχε τρίχε στη μασκάρα. Πρόσεχε, ο Παίσιο. Θα σε κάνει ο Παίσιο πιζέλια. Μη. Θα μου πει από το να πήγαινε με τον Ισπράκτορα έτσι φορτωμένο που είσαι. Με κολλάει τώρα. Πήγε με γυναίκα με αξίστο. Δεκαετία 80 οι γυναίκες ήταν τόσο περιποιημένες, τόσο. Οι κομμουνίστες, κοίταξε, είχε μια οργάνωση συγκεκριμένη χριστιανική που δεν ξέρει ποτέ τα πόδια τους. Ναι. Έκλαιγα από τα γέλια, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εκεί μέσα εκεί γύρναγες. Όχι, ρε φίλε. Εκεί γύρναγες. Λάθος κάνεις. Ναι. Έβλεπα τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνταν, ναι. Και παρακολουθούσα και μάθαινα. Και καμάρωσα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιοτελείς, όπως έμαθα και το μάθημά μου, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ιδιοτέλεια και εξυπηρετούν σύμφωνα. Ο καθηγητής από έδεσα μας στέλνει χαιρετίσματα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο καθηγητής. Ευτυχώς που σε διορθώνει ο Γρηγόρης και από κουβεράντα σου είπε κουβερντάντα. Πάντως το σωστό είναι κουβερλάντα.
Να είναι καλά ο. Τα 500 λάθη δηλαδή που έκανε ο Κωστής. Επαναφέρεται ένα. Δεν πάει να πηδηχθεί μέσα στον καταράκτη. Στον καταράκτη. Καθηγητή τώρα. Ποιο τον έφτιαξε τον καταράκτη εκεί. Ποιο τον έφτιαξε. Ποιο του έφτιαξε του καταράκτε στην Έδεσα. Νομίζω ότι είναι φυσικό φαινόμενο. Νομίζω ότι του έφτιαξε ο Χίτλερ. Καθόλου φυσικό φαινόμενο δεν είναι. Κάνει μεγάλο λάθο. Για πάνε διάβαση την ιστορία. Νομίζω του έφτιαξε ο Χίτλερ. Κάνει τεράστιο λάθο. Γιατί σε εκείνο τον καταράκτη. Μάλιστα. Μικρό παιδί όταν γεννήθηκε ο θείος μου ο Γιώργος Ομασκλήδης έπεσε ναι. Και τον σώσανε πριν πέσει στο καταράκτη. Οι Γερμανοί τον σώσανε. Όχι, Έλληνας τον έσωσε. Εντάξει, οπότε λες βλακίες. Κανένας Χίτλερ τους κατέστησε. Εγώ νόμιζα ο Χίτλερ τους έβγαινε. Λάθος είναι. Ο θείος Ομασκλήδης πότε είναι γεννημένος. Μάθε. Τι μάθε. Τι είμαι, εγώ ληξιέρχος. Μάθε ρε φίλε. Πότε γεννήθηκε ο θείος Ομασκλήδης. Ακριβή ημερομηνία. Το 38 πιστεύω. Ναι. 39. Το 39. Ναι. Πότε μπουσούλησε, πότε περπάτησε ο θείος Αμασφλίδης. Τριών χρονών. Τριών χρονών, τεσσάρων. Δηλαδή, 42, πότε έπεσε 43. Μέσα, δηλαδή. Πότε έπεσε μέσα. Στο... Τότε, 42-43. Το 42-43. Ναι. Ο Χίτλερ πότε ήρθε εδώ. Δεν δουλεύει, δεν το ξέρεις. Πού για πες μας. Τότε. Τότε, τότε τις έβγες. Πού έπεσε, τι λες. Πού έπεσε ο θείος ο Αμασφλίδης. Τι λες. Στους καταράκτες. Τι λες. Δεν έπεσε το καταράκτη. Δεν καταράκτη. Έχει. Δεν βλάκα. Έχει νερά τα οποία τρέχουν και όλα καταλήγουν στο καταράκτη. Μήπως έπεσε σε ένα καναλάκι από αυτά έπεσε και κάποιος κύριος τον έσωσε. Κύριος. Ναι. Μπορεί να ήταν Γερμανός εκεί να τον έσωσε. Δεν ήταν, θα το ήξερα. Ρε τους καταράκτες ο Χίτλερ τους έσωσε. Άσε τώρα ο θείος ο Ιπποκράτης τώρα. Πάει στα θέματα τα άλλα τώρα. Άντε τώρα. Να πάω σε άλλα θέματα. Πάνε σε άλλα θέματα. Τα είπα τα θέματα. Έφτιαξε ο Χίτλερ τους καταράκτες και ο θείος έπεσε μετά. Εντάξει, φίλε, να βρεις τότε μια εικόνα του Χίτλερ, να ανάψεις ένα καντήλι. Εγώ δεν πιστεύω στο Θεό, ρε στο Χίτλερ, θα πιστέψω. Θα κάνω Θεό το Χίτλερ και το Μέγα Αλέξανδρο και το Χίτλερ. Δεν κάνω Θεό κανέναν εγώ, ρε. Εσύ, μόνο τον εαυτό σου. Τίποτα δε. Τη δουλειά μου κάθε μέρα το τραβάω κάθε μέρα 12 ώρες. Όταν θα βλέπεις το αεροπλάνο να πέφτει, όμως όταν θα βλέπεις το αεροπλάνο να πέφτει, μακάρι να είμαι 70 και απόγεσα μια ζωή και φεύγω στα 70. Μακάρι. Άσερα τον προφανή. Άσερα τον προφανή. Βοήθα. Ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό ακόμα. Δεν δικαιώμα θα λες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Θα σε κάνει ο Χάρης κούκου. Ναι, ναι. Τζα. Πόσο θα πας δηλαδή. Πάει στα 70 καθάρισες. Εσύ αψοφίσεις. Βέβαια αφού σε ζών τα ζώα αψοφάνε. Άσε που τα ζώα έχουν ψυχή. Τα ζώα έχουν ψυχή, αλλά δεν τα φέρνουν στις θρησκείες γιατί δεν δίνουν λεφτά στις εκκλησίες τα ζώα. Για φαντάσου ο λαγός να πήγαινε στον Άι Θεράπη και να άφηνε κάνα κατοστάρικο κάθε εβδομάδα. Ξέρεις τι ψυχή θα είχε. Λαγού ψυχή. Κατάλαβες. Για φαντάσου κάνα σκύλος εκεί να είχε δάχτυλα και να ανάβει κάνα κεράκι εκεί στον Άι Θεράπη. Ξέρεις θα ήτανε. Του Αγίου, ξέρω εγώ, της Αγίας Μήνη θα ήταν. Ξέρεις από πότε είναι αυτό που λες ότι καταράχθηκε. Από το 813 π.Χ. Πριν το αξιοποίησε ο... Όχι, από το 800... Ξέρεις τι αξιοποίησε ο Χίτλερ. Τι αξιοποίησε ο Χίτλερ. Ένας Γερμανός έκανε εκείνο εκεί που πας από κάτω και νομίζεις το γεφυράκι. Που νομίζεις ότι είσαι ακριβώς... Εγώ τι σε είπα ρε, ότι ο Χίτλερ έφτιαξε τα νερά. Τι είναι, καλά, ρε, πριν ο Άγιος Μεθόδιος. Ότι έκανε τον καταράκτη. Έκανε τον καταράκτη ο Χίτλερ. Κόψτε το βλαμμένο. Τι να σε κάνω. Κόψτε το βλαμμένο. Είπε ότι έκανε τον καταράκτη. Δεν μου λες. Από το 813 π.Χ. Ο Γερμανός έκανε το γεφυράκι. Το γεφυράκι. Από το γεφυράκι εκείνο. Μέχρι το έκανε το καταράκτη. Πολύ ωραία, ωραία. Μίζα πήρε ο Γερμανός για να κάνει το καταράκτη. Δεν ξέρω. Αποκλείεται. Άμα ήταν Έλληνας θα έπαιρνε μίζα. Δεν το ξέρει. Α, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Μπορεί και έκανε έργο και δεν πήρε μίζα. Ενώ ήταν Έλληνας θα το έχει κάνει το γεφυράκι. Λες, ξέρεις, αντί για 100.000 και εκατομμύρια. Ξέρει μήπως ποιοι δίναν τις μίζες στους Έλληνες με το σκάνδαλο της Siemens. Ναι, ποιοι. Γερμανοί. Ναι, Γερμανοί τα δίνανε. Ποιοι τα παίρνανε, θα μου πεις. Για να τα δίνουν οι Γερμανοί. Ναι, τα παίρνανε οι Έλληνες. Από κάπου τα βρίσκανε. Άντε, άντε, άντε. Άντε, εντάξει. Άντε, άντε. Δηλαδή, άντε, ο πρεζάκια σου φταίει και όχι έμπορος ναρκωτικών. Ποιος, άντε, άντε, άντε. Ακούστηκε. Άντε, ρε, τελείων. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ το Μάιο στο Mega Outlet. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Να βάψω. Μόνος μου είμαι μάστορα. Τι χρώματα να πάρω. Στην Eco Buildings να πας. Το εξειδικευμένο κατάστημα δομικών υλικών και χρωμάτων. Παπαναστασίου 209 στη Χαριλάου. Στην Eco Buildings έχουν τις ιδέες, έχουν και τις λύσεις. Ντύσε το χώρο σου με χρώματα Craft. Η Craft σου δίνει την παλέτα. Εσύ διάλεξε τα αγαπημένα σου χρώματα. Eco Buildings. Παράδοση και στο σπίτι. Τηλέφωνο 2310-309-709. Είσαι αγρότης. Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά
Tractor, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson, Landini, Perkins, Case, Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης, 40 χρόνια, δίπλα στον αγρότη, 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, 2310-681-597. Πω, μάνα μου, τι μεγάλες είναι αυτές! Για μεγάλες αποδόσεις, πάντα στη Winmasters. Τα παίχνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 20 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει σε κίνδυνο εθισμού και απώλειες περιουσίας. Και θεά, 2109-237-777. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Πίτσα Τζορντάνι. Μοναδικές προσφορές. Ακούστε. Μία πίτσα γίγας από τις 12 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Μόνο 6 ευρώ. Με δύο καταστήματα στη Βέρεια. Delivery Καρατάσου 22 και Πιερίου 198. Όπου μπορείτε να απολαύσετε καφέ, μαγειρεμένο φαγητό και λαχταριστές πίτσες σε σαλόνι 360 τετραγωνικών μέτρων. Πίτσα Τζορντάνι. 2-3-3-1-0-75.000. Έλα, είμαι στο Σκλαβενίτη. Ποιο τραπέζι εκεί που είχες δει και σου άρεσε, γιατί δεν θυμάμαι και έχει πάρα πολλά. Αχ, ήταν ένα που είχε και έκπτωση. Όλα έχουν έκπτωση. Όλα τα τραπέζια. Όλα τα έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και όλα τα ρούχα. Και όλα τα παπούτσια. Και όλα τα είδη σπιτιού. Και όλα τα είδη παραλίας. Κλείσε. Έρχομαι από εκεί να διαλέξω. Στον Σκλαβενίτη, έως 15 Μαΐου, θα βρείτε όλη τη μεγάλη ποικιλία μας από είδη ρουχισμού και σπιτιού, εποχικά, ηλεκτρικά είδη και παιχνίδια, με έκπτωση από 10 έως 20%. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Όχι πια. Γιατί τώρα υπάρχει το Apollo Airport Parking. Τώρα και με σούπερ προσφορά τριημέρου. Κάθε Παρασκευή έως και Κυριακή αφήνεις το αυτοκίνητό σου μόνο με 10 ευρώ. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-474041. Apollo για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο αλλά και για ενοικίαση αυτοκινήτου. Apollo και ξένιασες. Ποια μυστικά κρύβει ο βυθός της θάλασσας? Καταδυθείτε και ανακαλύψτε τα στο Mediterranean Cosmos από 5 έως 26 Μαΐου. Γίνετε κι εσείς εξερευνητές των ωκεανών σε μια μοναδική υποβρύχια έκθεση που μας παρουσιάζει το αγαπημένο μας εμπορικό κέντρο για να μας προετοιμάσει για το καλοκαίρι. Ένα ιστιοφόρο, ένα υποβρύχιο, ναυτικά και θαλάσσια εκθέματα και πολλές διαδραστικές εκδηλώσεις σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturis Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturis Top Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Βεντούρι στα φαρμακεία από τη Βιτοργκάν. Χαράλαμπου Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Ένα άγγιγμα, χίλιες αισθήσεις. Ένα όραμα, χίλιες ιδέες. Χίλιες επιλογές, ένα όνομα. Η ιστορία συνεχίζεται. Prince Oliver, New Collection. Αυτό είναι το Ken μεταχειρισμένο μου αυτοκίνητο. Συγχαρητήρια! Είναι φανταστικό το Ken μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Όταν το αυτοκίνητο είναι Volkswagen και Audi, δυσκολεύεσαι να το πεις μεταχειρισμένο. Αυτοκίνητα ελεγμένα και εγγυημένα από την ΕΤΕΑ, σαν καινούρια, σας περιμένουν σε μια μοναδική γιορτή την Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Μαΐου όλη μέρα. ΕΤΕΑ.
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 105 στη Θέρμη. Στη Θεσσαλονίκη δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Δεκαήμερο έξτρα εκπτώσεων στο One. Πρόλαβε τα πιο διάσημα brands της αγοράς με επιπλέον εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Μέχρι 10 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Επειδή μιλούσαμε για κορίτσι και γι' αυτό το βάλες. Τρία ημιτάρια είναι ελεύθερα. Μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορείτε να κάνετε την ορυκτή διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Και μην ξεχνάτε ότι στο www.listoparto.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα από ανταλλακτικά τα οποία θα βρείτε για να μπορέσετε να δώσετε λύση στο πρόβλημα το οποίο έχετε με το αυτοκίνητό σας, και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Πριν πάμε στον κόσμο, καθώς έχει μόνο μία γραμμή, να πω ότι... Μόνο μία. Πάω από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία μπορείτε να βρείτε Kia, Hyundai, Skoda, ετοιμοπαράγοντα. Τα περισσότερα μπορείτε να τα δοκιμάσετε με test drive. Υπάρχει το μεγαλύτερο κτίριο με σέρβις αυτοκινήτων. Περισσότερα θα δείτε στο... στη σελίδα της εταιρείας στο Facebook ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Αν μπορείτε να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Τρεις φίλοι δέησε να τηλεφωνήσουν. Άλλους τρεις περιμένω. Μπορείτε άλλοι τρεις να τηλεφωνήσετε. Πάμε. Έχω και Instagram, Κωστής Δραπτό. Ο κουμπουνιστής. Με στέλνει μήνυμα να το πω, να πούμε, κατάλαβες. Τις εξηγήσεις μας κάλεσε το κομμουνιστή. Ο κομμουνιστής πήρε εξουσία. Ο κομμουνιστής σε κάνει κουμάντο. Ναι. Ο κομμουνιστής θα πήγε 300 ευρώ και δεν έχει ανοίξει ρουθούν, η βλάκα. Ο κομμουνιστής είναι έξυπνος άνθρωπος. Πήγανε, λέει, έγινε φασαρία λέει, στο κέντρο της πόλης. Τρίχες έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Σπληστηριασμού, σιγά τα αίματα. Ορίστε. Άιτε, πάμε, καλημέρα, ναι. Έλα, καλησπέρα. Γεια χαρά. Κόκκινε να απαντήσω σε σένα για αυτό που είπες για την ΑΕΚ, πώς έγινε η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Το όπλο στην Τούμπα ήταν μαγικό και έκανε την ΑΕΚ Ολυμπιακό. Μ' ακούς? Ακούω. Ραπτόπουλε, για σένα τώρα, λες οι παοξίδες δεν μιλάνε, δεν κάνουνε, τους ακούω τέτοιο. Εμείς, Ραπτόπουλε, θα τα πούμε όλα μαζεμένα κάτω που θα πάμε. Ναι, γι' αυτό τώρα δεν μιλάω, μιλάμε, περιμένω. Ναι, περιμένω. Δεν μοιάζουμε γλώσσα εμείς, δεν είμαστε σαν αυτούς. Ναι, εντάξει. Εμείς θα τα πούμε όλα μαζεμένα μόλις πάμε κάτω. Άντε, γι' αυτό θέλω να δω. Αυτό δεν να δει. Και αυτοί ξέρουν πολύ καλά. Θυμούνται. Δεν ξεχνάνε εύκολα. Τα περσινά, ναι, σωστό. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Ό,τι θες, λέγε. Μιας και παρακολουθείς ποδόσφαιρο χρόνια και έχεις ακούσει και ιστορίες. Εκτός από το περσινό μάτς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ που έγιναν αυτά και φέτος αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Θυμάστε παοξίδες ή αεξίδες σε αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ να έχει γίνει μανούρα χοντρή? Δεν θυμάμαι εγώ. Είτε από παίκτες, είτε από προπονητές, είτε από φιλάθλους, είτε από δημοσιογράφους. Θυμάσαι? Εντός γηπέδων όχι, εκτός γηπέδων πολλές φορές. Εκτός γηπέδων πού? Σε οπαδικά λες? Ναι. Ναι, μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Οκ. Okay. Δεκτών. Πάμε. Καλησπέρα μου. Να σε καλά. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ρωτόπουλε κάτι για το Μελισσανίδη να σου πω. Να με πεις. Και αν το πιάσεις και είσαι έξυπνος, πιάστο. Αλλιώς άστο να φύγει. Εντάξει. Το γήπτο. Ναι. Δώσ' τον κομμάτια, μονοπάτια μην τον δίνεις. Έφυγες, ωραίο, ναι, λέγε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ωραίος. Θέλω αυτό τον Κλέανδρο, κλεωμένη, πώς το λένε, κλεωμένη. Κλεωμένη, ναι. Τον κλέα αυτό το χοντρό με τα μούσια. Ναι. Ξέρεις πώς θα φάει κάτω? Τι είναι αυτά που λέτε? Πάμε επόμενη γραμμή. Δημοκρατία. Ναι.
Ρίξατε τη Χούντα και κάνατε δημοκρατία. Λουστείτε την. Ναι, κύριε. Ναι. Γρηγόρη, ζω για τη στιγμή τη Δευτέρα. Για τη νέα αγωνιστική χρονιά που θα βγαίνει ο Κωστής φορώντας τα γελιά του να διαψεύδει για το ΒΑΡ με τα δικά του απίθανα επιχειρήματα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ορίστε. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι περιμένει τη γραμμή για να πει Κοσμάγουλου. Κάνει τη διαφήμιση. Είναι ο Κοσμάγουλου και παίρνει και κάνει τζάμπα διαφήμιση, ρε. Δεν κάνει τζάμπα. Ο κύριος Κοσμάγουλου πληρώνει, φίλε μου. Εντάξει, μπορεί να πει ένα αδερφό. Βασικά, εγώ πάω ψήσω μετά κατέχω το Σάββατο. Σάββατο θα πάω, δεν θα πάω πριν τα λεωφορεία, θα πάω με αυτοκίνητο κάτω. Δεν έχω κανένα φόβο, δεν φοβάμαι καμιά, δεν φοβάμαι καμία τίποτα από το γήπεδο. Έχουμε κατέβει σε αρκετούς τελικούς. Μανούρα αυτό που λέει, όπως είπε ο προηγούμενος, ούτε εξήνυμα εξήτες. Άσε τη λέει, είμαι 47 εγώ, χρόνων. Εγώ δεν θυμάμαι... Δεν είχε καμιά μανούρα ποτέ έξω. Ναι. Ούτε με φυλάκουλες. Ποτέ. Αξίδα, τώρα, εκτός από το περσινό του Βόλου. Ναι, εκεί... αν θυμάται κανένας κάτι δεν υπάρχει, ρε, φίλε, μπρουτάλ κατάσταση μιλάει, και τέτοια. Αν μιλάει τώρα για, για τότε τη Μανάβη στους ηλεκτρικούς που από τη μια μπαίνανε οι αξίδες, από την άλλη Ολυμπιακή, εντάξει. Τώρα αυτά ήταν, δεν τα έχεις ακούσει. Ούτε και με παίχτες έχει γίνει μανούρα. Ναι, τέλος πάντων. Σε ένα γνώμη σου, Ραφούλη, δεν άκουσα. Έχει πριν λίγο άνοιξε το ραδιόφωνο. Τελικό, ποια είναι η γραφά για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ένα τελικό. Το έπαιξε νικητή τον ΠΑΟΚ στα πέναλτι. Ναι. Σε μια φίλη μου στοιχηματική εταιρεία. Μάλιστα. My ωραία. Κοιτάξτε, ναι. Τελευταίο να πω και να κλείσω. Ναι. Για τον Άρη που ανεβαίνει και τα λοιπά, οι οποίοι μας έχουν πει στις εργαλείες που χαίρονται, καλά κάνουν και χαίρονται. Χαίρονται γιατί θα παραμείνουν λέει του χρόνου και του χρόνου στην ΑΕΚ. Άρα, παιδιά, κρατήστε λίγο χαμηλά την μπάλα. Και τρίτη θέση θέλετε. Λεφτά δεν έχετε να πληρώσετε. Προστάτε παντού, μέχρι και τα προσφυγικά σας παίρνουν από τη Φέρα Μπύρια να επιδέρει ο άλλος. Αυτός που ήρθε ο Παπαντής, που είναι ένα αρτί από Αμερική, μαθαίνουμε άλλα σκάλα, πάει και αυτό το όνομα του Παπαντή από την Αμερική. Τι να πω. Βρε, τι πήρε, σας τα πω, Ραπτόπουλος, ρε. Με το σωσία του Γιάννη Γιάνκα, ρε, θα πάρει ο Άρης το αυτή. Τρελαθήκατε, ρε. Ο Ηρακλής χρωστάει λεφτά και θα ανέβει, Ραπτόπουλος. Ναι, θα ανέβει χρεωμένος. Κρίμα, δεν θα έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων. Έγινε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Αυτό που λέει. Μάλιστα, κύριε. Άκουσα να σου πω για τους καταράκτες που είπες προηγουμένως. Μάλιστα. Κάνεις λάθος. Λάθος. Διότι ο Χίτλερ δεν το έκανε. Εγώ είμαι δεσαίος. Ναι, ποιος το έκανε. Βέρος. Από εδώ υπήρχε αυτό το, όπως είπε ο Γρηγόρης, ναι. Υπήρχε τα ποταμάκια, τα ποταμάκια. Το έκανε ο Δήμαρχος, το έχει. Έχω εγώ μια φωτογραφία, άμα τον δεις πως είναι παλιός ο καταράκτης. Ναι. Ποιος τον έκανε καινούργιο τον καταράκτη. Τον... Ο Δήμος εδώ πέρα το κάνα, να πούμε ο Δήμος το ο έκανε. Ο Δήμος το έκανε, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε προϋπήρχε να πούμε αυτό το πράγμα, το διαμορφώσαν και το κάνανε. Οι Γερμαναράδες δεν το φτιάξανε. Όχι ο Κίτλερ. Ο Γερμαναράδες δεν το φτιάξανε το... Όχι, όχι. Έτσι λες. Όχι. Να είσαι καλά φίλε. Ναι. Μεγάλος. Άντε γεια σου. Λοιπόν. Δεν ξέρεις ότι είναι μεγάλος. Ακούγεται τη φωνή του. Επειδή φοράει μασέλα. Γι' αυτό το λέει. Δεν είπε ότι φοράει μασέλα. Και αφού κάνει σουζού. Το σουζού λοιπόν, ναι. Από ό,τι βλέπω εδώ σε μια εταιρεία. Τι λέει, ναι. 10 φράγκα στα πέναλτι ΑΕΚ, 10 φράγκα στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Ναι. 11 ο ΠΑΟΚ στην παράταση, 10 η ΑΕΚ στην παράταση. Ναι, παλικάρι μου. Η απόδοση. Μια χαρά είναι. Ενημερώνω. Σε τι εταιρεία είναι. Εταιρεία νόμιμη. Δεν με νοιάζει αν είναι νόμιμη ή παράνομη. Δεν είναι ο ΠΑΠ. Όχι, φυσικά και ο ΠΑΠ να... δεν μπορεί να παίξει σε βιβλίο στοίχημα. Ωραία. Ό,τι συμμετέχει η ΑΕΚ δεν παίζει. Άρα λοιπόν. Στις στοιχηματικές εταιρείες του εξωτερικού που παίζετε, ναι. Μπορείτε να το βρείτε κοντά σε αυτά τα φράγκα. Εκεί, όχι ναι. Σε αυτή την κοροϊδία που βρήκε ο Ραπτόπουλο με 4 φράγκα στα πέναλτι ο ΠΑΟ. Ναι. Το πιάσανε ναι. Κότσο. Ναι. Πάμε. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Ράπ όμως, είδε σου δίνει φαβορή. Άμα πάει στην παράταση, δίνει φαβορή την ΑΕΚ. Μια μονάδα λιγότερο. Αυτό με προβληματίζει. Ναι, είδα όμως, φίλε μου. Εταιρεία η οποία έχει φαβορεί την ΑΕΚ στο 2.60 και εταιρεία η οποία έχει φαβορεί τον ΠΑΟΚ στο 2.60. Εντάξει, εγώ χθες πήρα τηλέφωνο και είπα εγώ που θα τζογάρω, παιδιά, άμα με θυμάστε. Βρε, καλά θα κάνεις. Απλά λέω ότι δεν το έχεις δει αυτό το πράγμα γιατί κάνουμε έλεγχο αγορών. Η μία εταιρεία δίνει φαβορεί τον ΠΑΟΚ και η άλλη εταιρεία δίνει φαβορεί την ΑΕΚ. Ναι. Εντάξει. Είναι ισοδύναμες οι ομάδες πάνω κάτω. Ο προπονητής της ΑΕΚ είναι καλύτερος. Εντάξει. Ναι. Θέλω να αφιερώσω στους φίλους μου τους παοξίδες όταν θα ταξιδέψουν ένα ρεφρέν. Ρεφρέν. Ναι. Ναι. Το βάλω. Βάλτε. Έγινε.
Άντε, γεια σας. Στρολάρι να πούμε. Γιάννη μου, δεν μιλάω για επεισόδια. Το ξέρω ότι γίνανε εκείνα τα επεισόδια και καλά κάνεις και τώρα. Για ποια επεισόδια λέω. Κάποια μεταξύ Αϊσίνων και Παοξίνων. Πότε έγινε αυτό. Χοντρά επεισόδια. Χρονιά πες μου. Άστο ρε. Τι άστο. Αυτό ψάχνω να βρω. Πότε έγινε. Έχει πολλά. Εγώ δεν μιλάω για επεισόδια ποτέ. Ναι, είσαι τη εκκλησία εσύ, δεν μιλά για επεισόδια. Όχι, ναι. δεν κάνω διαφήμιση στη βλακεία. Ναι. Ράπος θα κατέβαζε στην ΑΕΚ το Σάββατο, θέλω να ακούσω δεκάδα. 3-5-2 οπωσδήποτε. Αύριο θα μα πει περισσότερα. Αύριο θα είμαι στο Πούλμαν. Την Παρασκευή θα είμαι στο Πούλμαν. Αν με πάρει. Αύριο τι είναι. Αύριο Πέμπτη είναι, σωστά. Ναι. Γυρνάει το παιδί. Παρακαλώ. Ναι, σωστά, έχω κάνει λάθος. Ναι. Γεια σου γιατρέ. Έλα γιατρό. Λοιπόν, τρία πραγματάκια παιδιά στα γρήγορα. Πρώτον, ναι. Ραπτόπουλος σου είχα πει ότι πάει να γίνει αδητία με τον πρωτό, θυμάσαι, όταν μιλούσαμε τον Νίκο. Ναι. Το είχα πει πρώτος πριν βγει. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Τον επόμενο που θα πάει να φάει ο Φορτούνης είναι ο Ρωμαό, θα το δεις. Ο Φορτούνης κοίτα να φάει καμιά βιταμίνα. Γιατί είναι σαν τον Καφετζόπουλο στην Αστροφενιά, ετοιμοθάνατος. Θέλει να φέρει τον Ολυμπιακό στα μέτρα, το έχω ξαναπεί, είναι ο Τζαβέλας του Ολυμπιακού. Θέλει κάτι φάπες ο Φορτούνης, κάτι φάπες. Άστα να πάνε τι θέλει, δεν το λέω και θα με κλείσεις. Φάπες. Δεύτερον. Το νέο και τον πληρώνω. Δεύτερον. Αρχές δεκαετίας του 90 είχαν έρθει δύο φορές απανωτά 2-2 ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Νομίζω είχαν γίνει επεισόδια τότε. Πριν το 92-93, 91-92, κάτι τέτοιο. Είχαν έρθει δύο φορές 2-2. Τρίτον και σημαντικότερο. Ακούς. Ναι. Σαββάτο. Ατμήρα. Ή αλλιώς Τρέγκ Βάλτερ όπως θέλετε εσείς εναντίον Μάτερσμπουργκ. Γκολ, γκολ και over αυτή τη στιγμή 1.95 θα πέσει. Ο παίξτε ο το. Ο λόγος. Δεν λέγονται στον αέρα. Οκ, okay, ευχαριστώ. Παρακαλώ, χαίρετε. Ατμήρα, γκολ, γκολ και over. Ναι. Okay. Πότε είναι αυτό το μάτς. Αυτό είναι το 10. Άλλο. Α, αυτό είναι για το βόλεϊ λες. Και το 10 και το 15. Το χάντμπολ, ναι. Χαμός. Άρα ωραία πράγματα. Ωραία. Άρα υπάρχει προηγούμενο πάω κάτι. Σωστό, ναι. Σου λύθηκε απορία. Μου λύθηκε απορία, το είχα ξεχάσει, ναι. Βέβαια, έχει πέσει πολύ ξύλο. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι προβλέψεις έχεις εσύ για το Σάββατο, μαύρη γάτα, για τον τελικό. Με ήρωα τον Πασχαλάκη, ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο στα μπέναλτι. Πήρε. Όχι, δεν θα φτάσει στα μπέναλτι. Θα το πάρει το κύπελο. Ναι. Θα πάρει μαζί και το πρωτάθλημα. Το χόρτο, να το καταλάβουν. Το χόρτο, το πρωτάθλημα σίγουρα το παίρνετε. Το πρωτάθλημα στο χόρτο είστε νταμπλούχοι. Σωστό. Ναι. Αυτή την ομάδα που είχε ο Ολυμπιακός. Ναι. Έχασε μετά Γιάννηνα. Γελάει ο κόκκινος. Δεν το πήρε χαμπάρι, θα με έβριζε. Το πήρε, ναι, το πήρε. Μπουνιά θα πω. Έχασε μέσα στα Γιάννηνα. Ναι. Εδώ τώρα, άμα κατέβαινε μέσα με την ομάδα του ΠΑΟΚ, τι θα πάθαινε. Θα 3-0. Θα είχαν μέσα γη. Η ΑΕΚ, δηλαδή. Εάν τυχόν έκλεινε το μάτς να ήταν χωρίς φιλάθλος, ναι. Τι θα γινότανε, και με 0-0 να ξεκινούσε. Ναι. Τι θα πάθαινε. Κοίτα, και 0-0 να έχει πάω κάτω, αν τον έπαιρνε στον Ολυμπιακό 3-0, έπαιρνε στο πρωτάθλημα. Άκου να δεις φίλε μου, ένα πράγμα να καταλάβεις. Το Σάββατο θα τρίβεις τα ματάκια σου. Τα ματάκια μου θα τα τρίβω σίγουρα από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα που θα πέσουν. Σίγουρα τα ματάκια μου δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα τρίψω. Ένα είναι αυτό. Όπω δεν σε πιάσανε μέσα στο Βόλο. Ναι. Δεν θα σε πιάσουν και μέσα στο Άκα. Μάρκο, θα Μάρκο. Ναι. Άκουμε με προσοχή. Πριν από λίγες μέρες δυστυχώς εμφανίστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στο Σερ Άλεξ Φέργκισον. Τη γλίτωσε όμως. Ο Ραπτόπουλος βγήκε και δήλωσε, τα έφαγε τα ψωμιά του, χαιρέτησε. Με το που το είπε ο Ραπτόπουλος, συνήλθε. Λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα με ήρωα τον Πασχαλάκη. Αν αύριο χτύπα ξύλο, γλιστρίζει ο Πασχαλάκης στο μπάνιο και δεν παίξει το τελικό, να δω τι θα λέει ο Ραπτόπουλος. Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Ο Πασχαλάκης και ο Πέλκας, να ξέρεις. Το σακάκι του. Μόνο που σου λέει θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, να ανησυχείς. Εγώ θα ανησυχούσα. Ναι. Πρωτάθλημα με λέει ένα, δεν πήραν οι παοξίδες στο χόρτο. Λέει, πήραν λες στο κουτόχορτο. Δεν πα στο διάλογο, ρε. Άντε ναι. Να πούμε. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον. Μια ερώτηση. Μάλιστα. Ο Ηρακλής τώρα έχει παγωμένα χρέη. Όχι, δεν έχει παγωμένα χρέη. Επανέρχεται στην κατηγορία, αλλά επειδή έπεσε με χρέη από την Α, σέρνει τα χρέη και στη Β. Έκανε. Άρα είναι παγωμένο. Όχι, ρε, φίλε. Ναι. Όχι, γιατί ρε, κόκκινο. Ο Ηρακλής έπεσε ως ΠΑΕ. Ναι. Στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα. ΠΑΕ δεν υφίσταται. Τώρα ανεβαίνει πάλι ω ΠΑΕ. Ανεβαίνει, δουλεύει και πάλι. Δεν έχει παγώσει τίποτα. Κατανοητό. Ναι. Όχι. Και τι να κάνω, δηλαδή, τώρα να το εξηγήσω. Δεν μπορεί.
Πάντως υπάρχουν τα χρέη και δεν είναι παγωμένα. Όχι, ρε φίλε, δεν παγώσαν τα χρέη. Γιατί τότε δεν μπορεί κάποιος να πάρει τα χρέη. Όχι, τα παίρνει ο Ηρακλής τα χρέη πάνω. Τα έχει ο Ηρακλής πάνω του. Άρα είναι παγωμένα, αυτό λέει. Δεν είναι παγωμένα, ρε φίλε. Δεν είναι παγωμένα. Δεν τρέχουνε. Τι είναι αυτά που λέει. Γιατί έπεσε γάμα εθνική. Παραμένουν όμως. Τοκίζονται κανονικά. Άρα είναι παγωμένα, δεν είναι παγωμένα. Τοκίζονται κανονικά. Μην νομίζεις. Ποιος τοκίζεται. Τα χρέη. Ο Τοκίδης. Πρώτος ο κύριος Κοφίδης έπρεπε να κάνει προσφυγή γιατί βλέπει ότι η ομάδα ανεβαίνει. Ναι. Πρώτος. Εγώ τα στάλεγα για τον Κοφίδη, εσύ με έλεγες άλλα. Έκανα, ο Σάββας και έκανα, ο Σάββας. Εκτέθηκα. Α, εκτέθηκες. Εκτέθηκα. Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε 20, γεια σου. Παοξή είσαι. Όχι. Γεια σου. Τι ομάδα είσαι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει. Γεια σου Κωστή. Γεια χαρά. Παοξή δεν είναι, εντάξει. Καλημέρα. Ντρέπεται να πει ότι είναι Παοκ. Πού φτάσαμε, ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι. Έλα. 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 Ο Παοκ πήρε το πρωτάθλημα στο Χόρτο. Στο Χόρτο, ναι. Η ΑΕΚ το πήρε στη σκόνη. Άντε, για. Έτσι θα τα καθόλου. Τι είναι αυτή, ρε. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, μετά την πρόβλεψή σου, Ραπτόπουλε, είμαι σίγουρος να πάω να ρίξω το σπίτι μου στην κατάκτηση ΑΕΚ. Μόνο αυτό. Κάνα το σπίτι. Έχεις κάτι παραπάνω από ένα σπίτι, κάνα σκυλό σπίτι. Ό,τι έχω θα το κάνω. Κράτα καμιά πισινή σου, λέω. Όχι, ρε, το είπα ο Ραπτόπουλος, πάει, τέλειωσε. Ρε, κράτα μια πισινή σου, λέω. Τέλος πάντων, καλά, έχει. Να τον πάει, παιδιά. Λοιπόν, οι υπόλοιπες γραμμές είναι ελεύθερες. Ο Παρβαμάρκος λέει, εκτός από Σανέου, τι άλλο χόρτο καπνίζει. Ναι. Είστε αλήτες. Ναι. Είστε προκλητικοί αλήτες. Δηλαδή, βγαίνει ένας φίλος να πει κάτι, αμέσως να τον τρολάρετε. Να αρχίσετε να λέτε. Δεν μου λες, τι σου είπε ο καθηγητής από την ένταση, πώς λέγεται. Μισό λεπτό. Με διόρθωσε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Mm. Πώς τον είπαμε. Πού να ξέρω εγώ πώς τον είπαμε. Καθηγητής από ένταση. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατρός. Καθηγητής. Ευτυχώς που σε διορθώνει ο κόκκινος. Ναι, πώς το είπε. Και από κοβεράντα σου είπε κοβερντάντα. Λοιπόν, δεν, το δεν είναι κουβερνάντα. Υπάρχει... Όχι, δεν είναι κουβερνάντα. Δεν είναι κουβερνάντα. Όχι. Είναι κουβερνάντα. Γου. Ναι. Δηλαδή... Είναι γάμα κάπα. Δεν είναι κου. Και να πεις στο δάσκαλο τον καθηγητή. Δάσκαλο. Ότι είναι πολύ εύκολο να κάθεσαι σε μια καρέκλα και να διορθώνεις. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να κάτσεις εδώ, ας έρθει να κάτσει αυτός εδώ και να τον κάνω πλάκα εγώ, ναι, με μηνύματα. Ενώ άμα κάτσεις με 30 μαντραχαλαίους. Παρακαλώ. Ένα και 90 μπορεί να σε κάνω τη ζωή ποδήλατο. Όχι, εύκολα, σαν δάσκαλος, ναι, ξέρει πολλά. Ναι. Το θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο, ιδιαίτερο. Λειτουργήμα. Λειτουργήμα. Αυτό, δεν είναι επάγγελμα. Λειτουργήμα, είναι πολύ... ναι. Λειτουργήμα, εγώ έτσι το θεωρώ. Έτσι. Είναι πολύ εύκολο να διορθώνεις τον άλλον. Πάμε παρακάτω. Λειτουργήμα είναι στο φροντιστήριο. Για μένα, ρε φίλε, μπορώ να πω τη γνώμη μου. Εσύ όχι. Εγώ όχι. Όχι. Αφού είπες την κουβερντάντα. Κουβερντάντα. Κουβερνάντα. Κουβερνάντα, ναι. Mm. Καλημέρα. Ναι. Τι έγινε, θα κατέβεις κάτω. Ναι, εγώ έτοιμος είμαι. Τα είπαμε χθες για τη διαιτησία. Με τι θα πας. Για το λιβάγια. Με το αγροτικό. Όχι βέβαια, έχουμε κλείσει βανάκι εννιαθέσιο. Εννιαθέσιο βανάκι. Δεν μου λες Τσάκης και Μπάτλερ. Όχι. Λοιπόν, όσον αφορά για την κάθοδο, να σου πω κάτι. Ναι. Η κάθοδος μας, η παρουσία μας στον τελικό και η επιστροφή μας θα είναι άψογη σαν λαός του ΠΑΟΚ. Όπως δείτε. Πάρουμε δεν πάρουμε το κύπελο. Ειδικά αν δεν όσον το πάρετε. Όσον αφορά για, ναι, τις φιλάρθρες της ΑΕΚ. Ναι. Εύχομαι και αυτοί τα ίδια. Βέβαια. Να είναι και αυτοί κύριοι. Ναι. Εμείς θα είμαστε που λένε αγάλματα. Πάρουμε δεν πάρουμε το κύπελο. Έτσι αποφασίσαν όλοι. Τώρα αν υπάρχει κανένα ψηλό παρατράγωδο δεν μας νοιάζει. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, καλή αντάμωση στο ΆΚΑ αδέρφια και με την νίκη ΠΑΟΚ. Γεια σας. Για να δούμε. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα παιδιά. Αμοιρά με παίρνεις τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής και δεν μπορώ να σε απαντήσω. Μήνυμα, ναι. Για να δεις το μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, 1988-89, πρώτη εμφάνιση Βασιλάκου με τη φανέλα της ΑΕΚ 0-1 με Χέλιν. Την Ήλις 2-2 τελικό. Μπήκα, ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν στην οπαδή. Μπήκα στο 30 λεπτό 300 άτομα, τους βάλανε στη γωνία 8-2. Και μπήκα στο 30 και πήγαν στο 60. Έγινε δηλαδή, τι να σου πει, δεν υπήρχε ούτε διαχωριστικό τίποτα. Άλφος, Κόρυθος, Χαλκίδα, ο ΑΚΟ 83, τελικός πρωτάθλημα ΑΕΚ. Στην Τούμπα, Θύρες 7-8 και Νίκος Γκούμας, μπάσκετ επί Βεζιρτζή. Πολλά επεισόδια λέει, έχουμε με τους ΑΕΚ. Ήμουν και στο Μόσχος, ήμουν, εντάξει, ναι, εντάξει, έχουν γίνει πάρα πολλά. Απλά πάνε εδώ, παίζε, δηλαδή τους αφήσαμε και κάναν φιέστα εδώ και ήρθαν 8.000, κανονικά δεν τους πήραξε κανένας.
Φυσικά εντάξει, μετά το τέλος του αγώνα, εντάξει, με μονομένα περιστατικά γίνανε τις αλχημίες και ληστείες. Αλλά γενικά περνούσε πάντα στο μουλοχτό, ας πούμε, όπως και ο Παναθηναϊκός τώρα μέσα. Λοιπόν, η εκδρομή παιδιά είναι δυσβάσταχτη. Από τα 85 ευρώ έγινε 75 ευρώ. Ο άλλος θα πάει στο Μαρούσι αυτή το καφεδάκι του και θα πάει, ας πούμε, με 15 ευρώ στο γήπεδο. Ναι, εμείς έχουμε. Μην με δικαιολογήσει τώρα, μην με δικαιολογήσει. Ναι, αυτό τι σημαίνει. Μην με δικαιολογήσει. Οι Αριανοί με είπαν 25.000 κατεβήκαμε, λέει. Ο Ζορμπίδης, ναι. Ο Μιχάλης Ζορμπίδης βγήκε και δήλωσε το ραδιόφωνο μας ότι τα. Ο Αριανός. Ζορμπίδης. Ναι, πριν 3 χρόνια ήταν 60 ευρώ. Όχι, ότι είπε ότι τότε το κόστος του λεωφορείου ήταν 1.700 ευρώ και τώρα είναι 1.800. Το ίδιο. Δηλαδή είναι ένα κατοστάρικο διαφορά. Τέλος πάντων. Αυτά είπε ο ίδιος, εγώ δεν ξέρω. Ναι, ναι. Μεταφέρω τι έχει δηλώσει. Καθένας μας, καθημερινές μέρες πόσο κατεβάζει ο ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, 8.000 και όταν τελειώνει το μάθημα. Αμυρά, να μην το τραβάμε. Ερώτηση. Εάν ο ΠΑΟΚ γυρίσει εισιτήρια πίσω, θα είναι κάτι για σένα αυτό? Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Το θεωρείς δεδομένο. Ξέρεις ότι θα φάτε κράξιμο από άλλους οπαδούς. Δεν με ενδιαφέρει. Α, δεν σε νοιάζει. Αν γίνει αυτό. Ναι. Όλη μου τη ζωή, είμαι 45 χρονών. Ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρω πολύ καλά, αλλά είναι και το άλλο το θέμα τώρα. Ότι αν γυρίσεις εισιτήρια πίσω, είναι θέμα. Να σε καλά, Αμυρά. Να σε καλά, γιατί έχουμε είδηση. Ναι. Λοιπόν, με Κώστα Πετροδοκώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ωραία είδηση. Ναι. Του καλησπέρα, συζητιέται πάρα πολύ έντονα πλέον το ενδεχόμενο να έρθει ξένος διαιτητής στον τελικό. Μπράβο. Αυτό. Από χώρα? Δεν είναι, ακόμα δεν έχουμε όνομα. Θελική συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Άγγλο. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει επιλογή που να συμφωνούν οι δύο ομάδες από τον ελληνικό χώρο. Δεν υπάρχει σχόλιο από τον ΠΑΟΚ προς το παρόν ως προς αυτό. Από ό,τι μαθαίνω, η ΑΕΚ δεν θέλει ξένο διαιτητή. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει. Γιατί δεν θέλει η ΑΕΚ, ξέρω, δυνατά γιατί? Αυτό το σενάριο. Το σκέφτεται ο Περέιρα και οι υπόλοιποι στην ΚΕΔ. Γιατί έχει. Η ΑΕΚ θέλει τον Παπαπέτρου. Έτσι είναι γνωστό αυτό. Πάω και θέλει τον Σιδηρόπουλο. Αλλά η διαφωνία μάλλον οδηγεί σε ξένο διαιτητή περισσότερα λίγο αργότερα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Αλέξανδρε, ειλικρινά συγχαρητήρια για τη φωτό κλαίω. Είσοδο στην Eurovision του Πασχάλη Τερζή. Γιατί δεν προκρίθηκε η χώρα του Γιάννη. Παρακαλώ. Ναι, ωραίο. Έλα, φίλε. Όλοι ασχολούνται με τον τελικό 45χρονο παοξής, όπως είναι και φυσιολογικό, αλλά εμένα ένα πράγμα με προβληματίζει. Τι σε προβληματίζει? Τι είναι φυσιολογικό? Το να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ασχολούνται με τον τελικό. Ναι. Αλλά εγώ τώρα, επειδή θέλω να βλέπω του χρόνου, το κύπελο πήραμε δύο τα τελευταία χρόνια, δεν είναι με πειράζει. Ο Κομίνης, εξαιτίας του Κομίνη, χάσαμε το πρωτάθλημα. Εάν ξαναπαίξει ο Κομίνης του χρόνου, τι σεβασμό θα έχει ο ΠΑΟΚ? Κανείς δεν το αναφέρει αυτό. Φίλε, θα ξαναπαίξει ο Κομίνης. Εάν ξαναπαίξει ο Κομίνης τότε και του. Δεν υπάρχει αν, φίλε, θα ξαναπαίξει. Εσύ που το ξέρεις, Γρηγόρη. Γιατί ορίστηκε να παίξει αγώνα και δήλωσε κόλλημα ο ίδιος. Λοιπόν, εάν ο Σαββίδης έχει. Βρε καλέ μου άνθρωπε, ορίστηκε να παίξει. Θα λειτουργήσει ο Σαββίδης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω. Ορίστηκε να παίξει και δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση από τον ΠΑΟΚ. Δεν το απευθύνω σε σένα, το απευθύνω στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ότι αν ξαναπαίξει ο Κομίνης του χρόνου, το μήνυμα που θα σταθεί στου άλλου διαιτητέ. Είναι ότι και να χάσει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα εξαιτίας σας, δεν συμβαίνει τίποτα. Άρα ξανασφάλισε του ΠΑΟΚ του χρόνου. Αυτό είναι και ο κ. Σαββίδης. Όχι, δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Μπορεί να πιάσουν δουλειά Γεωργιανοί. Ρε Κώστα, πάνω κάτω το ίδιο πράγμα λέμε. Τώρα το είπες με άλλα λόγια. Για το είπες με άλλα λόγια. Εγώ τον πήρατε το γραμμένο και τον έχετε εκεί και τον κάνατε βασιλιά. Άρα είστε χαϊβάνια. Κάνατε το γραμμένο βασιλιά χωρίς θέμα να πούμε. Για χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα, διαλέξτε ανάμεσα σε 1.300 διεθνείς τάσεις των χρωμάτων από τη νέα βεντάλια Global Vitex και δημιουργήστε το χώρο τον οποίο ονειρεύεστε με χρώματα Vitex. Θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου στον Εύοσμο, η Θάξη 62 με Αντών Τρίτσι, σε ένα κατάστημα 1.100 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα βρείτε τα πάντα για το βάσιμο και ιδέες ανακαίνησης, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Έτσι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τα Voi Ενόησης εκπτώσεις παίρνουν 10. Δεκαήμερο εκπτώσεων στα 60 καταστήματα υποδημάτων Voi Ενόη. Αποκτήστε τώρα με 30% έκπτωση όλα τα δημοφιλή brands US Polo, Barbie, Adidas, S. Oliver, Nike, Ricket και με έως 40% έκπτωση τη νέα συλλογή Voi Ενόη μέσα από 2.000 σχέδια υποδημάτων. Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi Ενόη. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Σμαράγδα, θέλεις παγωτό? Δημήτρη, αφού ξέρεις, παγωτό τρώω μόνο από τον Νικολαίδη, γιατί θέλω το παγωτό μου ολόφρεσκο, με αγνά υλικά και γάλα ημέρα. Ζαχαροπλαστεία Αρδοποιία Νικολαίδης. Απίθανες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Ζαχαροπλαστεία Αρδοποιία Νικολαίδης. Εύωσμος Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και Λαγκαδάς απέναντι από τον ΟΑΕΒ. Γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Μερσεντές μου και εγώ. Μέχρι σήμερα δύο διαφορετικές έννοιες. Από σήμερα μία. Mercedes Me. Η πιο δημιουργική σχέση μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού που έγινε ποτέ. Το κινητό μου γίνεται προέκταση του αυτοκινήτου μου. Οι επιθυμίες μου πραγματοποιούνται. Η γνώση μου εμπλουτίζεται. Η ζωή μου αλλάζει. Το αύριο αρχίζει σήμερα. Mercedes Me. Με συνδέει με το αυτοκίνητο. Με το δρόμο. Με τον κόσμο. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Τι τύπο ψάχνω. Ξέρεις τώρα, δεν ζητώ πολλά. Μόνο να με κάνει να γελάω. Εντάξει, εντάξει, να με πηγαίνει και ένα σινεμά. Για μια άστακο μακαρονάδα, έστω. Να, μέχρι εκεί. Άντε και κανένα ταξιδάκι. Μη φανταστείς, όχι μακριά. Όχι, να, μια Κούβα. Ή ένα Μαρακές. Και όχι σε κανένα από αυτά τα wow, τα ξενοδοχεία. Όχι καλέ. Απαπαπαπα καθόλου. Και σε ένα πεντάστερο με ιδιωτική πάντα πισίνα. Καλά είναι. Και νομίζεις ότι θα βρεις τέτοιον τύπο? Βρήκα ήδη. Τύπο hatchback. Σε καλομαθαίνεις τα πολλά. Νέο Fiat Tipo. Με φουλ εξοπλισμό στη στάνταρ τιμή. Με ναύει σε έγχρωμη οθόνη αφής, κάμερα οπισθοπορίας και αισθητήρες παρκαρίσματος. Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης και αυτόνομου φρεναρίσματος. Αισθητήρες βροχής και φώτων. Ζάντες αλουμινίου. Και όλα τα χρώματα δωρεάν. Fiat Tipo. Με όφελος 3.200 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση και προνομιακή χρηματοδότηση με 2,9% επιτόκιο. Έτοιμο παράδοτο στην Fiat Κουμαντζιάς. Δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης 2310-75-3000. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή Happy Days ή τίποτα. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Για αυτά το καλοκαίρι, Happy Days! Μαμά, η ύλη για τις εξετάσεις είναι τεράστια. Διαβάζω, διαβάζω και μετά τα ξεχνάω. Χρειάζομαι κάτι να με βοηθήσει, να ενισχύσει τη μνήμη μου.
Μουρουνέλιο Μόλερς χρειάζεσαι, αγάπη μου. Ο εγκέφαλος και η μνήμη θέλουν ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνη D. Και το Μόλερς είναι πλούσιο και στα δύο. Θα σε βοηθήσει πολύ στο διάβασμα. Θα δεις. Μαμά, φέρε και για μένα. Έχω κι εγώ πολύ διάβασμα. Ωραία. Πετάγομαι στο φαρμακείο μας να σας φέρω. Το Μουρουνέλιο Μόλερς βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και ενισχύει τη γνωστική ικανότητα, ενώ ενισχύει και τις άμυνες του οργανισμού. Γι' αυτό εμπιστεύομαι το Μουρουνέλιο Μόλερς για τα παιδιά μου. Είναι ό,τι καλύτερο για μαθητές και φοιτητές που διαβάζουν και κουράζονται. Μόλερς, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Ρε παιδιά! Εδώ είναι το Στεφάν XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 22 λεπτά που απομένουν μέχρι και την ολοκλήρωση της εκπομπής. Δύο γραμμές είναι ελεύθερες και φυσικά μαζί μας είναι η εταιρεία, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, με Hyundai, με Kia, με Skoda, με όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα και φυσικά με όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα να μπορείτε να τα αποκτήσετε με πολύ προσιτές τιμές και με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να φανταστείτε. Με περισσότερες πληροφορίες στο 23 10 596 596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Κόκκινε, πού στέλνουμε, λέει, για το 1-1 για το θέατρο Βαργίνα για το τελικό? Μπαίνει στο goldmall.gr. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος. Παρακαλώ. Πολύ χριστιανός. Παίρνει ένα τηλέφωνο, άνθρωπος είχε πρόβλημα υγείας. Ρε, αυτό τον ουρολόγο, λέει, που είχε ο Κόκκινος. Ζήτησε εμένα. Ναι. Ζήτησε εμένα. Ζήτησε εμένα, ρε Κόκκινε. Το ίδιο. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Βγάζεται έναν ουρολόγο. Το λέω, ρε Κόκκινε, σε ζητά ένα άνθρωπος. Δεν είπες, όχι, λέω, έχω δουλειά. Όχι, λες, βαριέμαι. Αυτό είναι δικό σου. Ναι. Άμα σου δώσω ένα μπάτσο τώρα που λες ψέματα. Μου είπες ποιο με ζητάει, γιατί με ζητάει. Ένα ακροατή. Θέλει ένα ουρολόγο. Όχι, λες άλλο στο τηλέφωνο και σου λέω όχι. Ναι. Τι είσαι, η φίρμα είσαι, με νεγάκι είσαι, λες όχι. Μιλούσα στο τηλέφωνο και την ώρα, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Ναι, φυσικά. Άμα είναι να μην οικονομήσεις, ρε, πώς φοβάμαι. Μιλάω στο τηλέφωνο. Μην είναι, άμα δεν είναι τζάμπα τίποτα, που να μιλάω στο τηλέφωνο, λέει, δεν μπορώ να. Τέλος πάντων, τον έστειλα στο Φίστα το δικό μου που είναι καλύτερος. Πάμε. Καλύτερος από τι είναι? Ο καλύτερος είναι. Καλύτερος από τι είναι. Σε ζητάνε να τους βοηθήσεις τους ανθρώπους. Δεν μίλησε μαζί μου, εσένα μίλησε. Έλα, ρε, φύγε από εδώ πέρα, παλιά άνθρωποι. Άμα μετά σου κάνει το τραπέζι τζάμπα, για σου δώσει κανένα φράγκο να πεις τίποτα να πούμε. Δεν συνηθίζουν. Θα τρέχεις, ναι, ναι, ναι. Καλός άνθρωπος. Ρε, αυτός ο Παΐσιος τζάμπα άγιο τον κάνατε, να πούμε. Λίγα λόγια. Πάμε, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, ναι. Χαλάρωσε, λέει. Ναι, τζάμπα, ρε, τον κάναμε άγιο με σένα που είχε εκεί απάνω. Άνθρωπο δεν σε έκανε. Α, τα ρε Κόκκινε τώρα. Ο ανθρωπάκος ένα ουρολόγο ήθελε. Είπε σε μένα τέτοιο πράγμα, εσύ. Φύγε, ρε, φύγε, 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 γιατί θα επικαλεστώ τη Λίλα Γουλιώνη και θα σε κάνω ένα κεφαλοκλείδωμα. Αλλά πού να κάνω κεφαλοκλείδωμα εκεί το κεφάλι που είναι σαν χύτρα ταχύτητος. Γίνεται κεφαλοκλείδωμα αυτό το κεφάλι. Σαν την άλλη φορά θα τρέχεις και θα σε κρεμώ από το φύγε και θα λες μη. Ναι, 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 ναι. Πάμε. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Κόκκινε. Έλα, φίλε. Τι πρόβλημα έχεις με τον Κοφίδη? Με τον Κοφίδη? Ναι. Εγώ τι πρόβλημα. Τίποτα κουτσουμούρες Ολλανδός και λες εναντίον του Κοφίδη. Εσύ τι είσαι? Αυτόνομητήρα 10 είμαι. Οχ. Και πού το ξέρω. Κομμουνιστής. Οχ. Και Κοφίδη το γουστάρουμε στο γήπεδο. Εσένα δεν σε γουστάρουμε. Τι σου έχει κάνει και μιλάς εναντίον του? Έλα στο γήπεδο να μου το πεις. Τι σου έχει κάνει ο Κοφίδης? Πάμε στον αέρα. Άσε, έλα στο γήπεδο. Άμα έρθω στο γήπεδο θα σου πω άλλα φωνή. Εντά. Γιατί δεν κατάλαβα. Κατάλαβες. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Μήπως κονομάζεσαι από πουθενά. Τον αέρα, άσε, ρε Κόκκινε. Μήπως εσύ κονομάζεσαι πουθενά και χαλάει τίποτα. Τώρα πήγαινε σε καμία έξι να πουλήσει τρακτέρ. Που... Τι πρόβλημα έχεις με τον Κοφίδη? Δουλεύω, δεν είναι ντροπή. Εσύ τι κάνεις? Ταβατζίζεσαι. Εσύ είσαι ταβάτζ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω πρόβλημα ότι την ώρα που ανέβαινε η ομάδα βγήκε και έκανε δηλώσεις εναντίον όλων. Και αυτό με ενόχλησε πολύ. Άκου να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ σου απάντησα. Σου απάντησα. Ωραία, δεύτερο ερώτημα. Δηλαδή είναι σωστό αυτό που έκανε?
Εσείς αυτή την ηλικία. Είναι σωστό αυτό που έκανε. Θα δούλευε δύο χρόνια τζάμπα. Ούτε μισό. Είναι σωστό αυτό που έκανε. Τότε γιατί να δουλέψει. Εγώ είπα και τα είπα εγώ για τα δουλευμένα του. Είπε για την προσφυγή, έλα τώρα. Είπα για το ότι κατηγορούσε όλο τον κόσμο ο οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή. Γιατί αυτό που δούλεψε δύο χρόνια, γιατί δούλεψε για την ψυχή τη μάνα του. Είπε κανεί να μην τα πάρει. Εσύ. Φίλε, μάλλον δεν καταλαβαίνει. Κόκκινε, καλά. Έλα από γήπεδο και θα τα πούμε. Δεν έρχεται. Γιατί να μην έρθω, δεν κατάλαβα. Καλά, καλά, θα τα πούμε εκεί. Γιατί, τι πιστεύεις δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι δεν έρχεσαι. Εισιτήρια δεν παίρνεις, μαθαίνω. Μαθαίνω. Δεν ήρθες. Δηλαδή δεν κατάλαβες. Εσύ τι είσαι, ο νταβατζής του Ηρακλή. Δεν σε έχω δει πουθενά. Δεν είσαι πουθενά. Δεν κατάλαβα, πρέπει να σου δίνω και ραπόρτο. Ούτε στο χορό δεν ήρθε, ρε Κόκκινε. Να ρίξει μια τεμποκιά πασοκική εκεί. Δεν ξέρω να χορεύω και όντω δεν ήρθα στο χορό. Άρα τι. Τζαμπαντάν, Ηρακλή στα λόγια. Τζαμπαντάν. Εντί. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Βγαίνεις ανώνυμα. Ανώνυμα. Και χρεώνεις πράγματα τα οποία δεν γνωρίζεις. Δικαίωμά σου να πεις ό,τι βλακεία θέλεις. Κώστας Καραγκιολίδης, ρε Κόκκινε. Τι ανώνυμα. Κώστας. Πάρε και το όνομά μου. Κώστας. Καραγκιολίδης. Ναι. Δηλαδή τώρα τι θες να μου πεις. Στο Facebook. Ότι δεν ξέρει ποιο Facebook να πω. Τι μου λες τώρα, να πω τώρα. Το έχεις το όνομα στο Facebook. Και στο αστυνομικό τμήμα να με βρεις τώρα. Να πάω στο. Τι είμαι, εγώ Ρουφιάνος ασφάλειας. Ή μιλάμε ή δεν μιλάμε τότε. Ας τα μπες στο Facebook. Και τι, λες δηλαδή ότι εγώ δεν έδωσα τίποτα. Οκ. Ναι, πουθενά. Δεν παντάν. Και μόνο κάνεις κριτική στον Κοφίδη επειδή σε ταΐζουν κουτσουμούρες από τη δίκη στη Ηρακλή. Ποιος με ταΐζει από τη δίκη στη Ηρακλή. Τώρα ποιος σε ταΐζει δεν ξέρω, κάποιος άκου να δεις. Αυτό που λες είναι μηνύσιμο. Άκου να δεις. Αυτό που λες είναι τιμή μου που είναι φίλος μου, δεν κατάλαβα. Εντάξει, αλλά δεν αμφιβάλλω. Εσύ αλλά δηλαδή, εσύ τι λες ότι δεν είναι τι. Έχεις δηλαδή εσύ φωτογραφία που τρώω κουτσομπούρι με τον Καζαμπί. Όχι, μόνο κουτσομπούρι και μύδια και κναπόδια. Ωραία, θα χαρώ πάρα πολύ να τους δω. Αλλά μην δω ότι δεν υπάρχει φωτογραφία. Θα στα στείλω στο Μετρόπολη. Όχι, μη τυχόν και αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν αυτά που λέει. Στάσου ρε, αυτοί είναι σατανάδες, δεν έχουν καμιά φωτογραφία. Μη τυχόν και αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν αυτά που λέει. Μη κόκκινε, αυτοί έχουν σατανάδες. Μη χαίρεσαι. Το ποιο θα κρεμαστεί στα μανταλάκια. Να επιφυλάσσε. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Καλά. Άντε. Καλή συνέχεια. Άντε. Παρακαλώ. Είναι μια εξωενθεροοικογενειακή κουβέντα. Δεν και πού ξέρω ποιο είναι. Επειδή είπε ένα όνομα, τον πιστεύει. Είπε θύρα 10 και Κοφίδη. Αυτή ήταν καλά. Και επειδή είπε θύρα 10 δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, δεν αντέχεται την κριτική. Η θύρα 10 κάνει το κουμάντο. Δεν αντέχεται την κριτική. Ποιο κάνει κουμάντο. Η θύρα 10 κάνει το κουμάντο. Τι λες, μπερδεύτηκε. Για πάνε εκεί να πει αντίθετο. Φυσικά και όλο το δίπτω. Δεν κατάλαβα. Μην πρέπει να έχουμε ταυτόσιμες απόψεις. Σε αυτή την ηλικία τα κόκαλά σου μαλακά είναι. Μην τα κάνεις αυτά τα πράγματα τώρα. Άκου να δεις. Ναι. Το ζητούμενο είναι ο Ηρακλής. Ναι. Το αν ο άλλος είναι κομμουνιστής, αριστερός, δεξιός, ναι. Κεντρός, οτιδήποτε δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Εντάξει. Επόμενος. Πάμε επόμενος. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Χαίρετε. Μάλιστα κύριε. Ναι. Μάλιστα. Γεια σας λέω. Είπαμε γεια σας. Τι από μέσα το λες. Δεν το είπατε. Δεν άκουσα κάτι. Να κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Και επειδή είστε και οι δύο δημοσιογράφοι. Εγώ δεν είμαι, ο Γρηγόρης. Θέλετε να μιλήσετε για δημοσιογράφους, θα ήθελα μια απάντηση. Ναι. Και μας ακούει και πολλοί κόσμοι. Ναι. Η αμάθεια ή η μημάθεια είναι χειρότερη. Η αμάθεια. Η μημάθεια. Η αμάθεια. Η μημάθεια. Η μημαθής κάτι ξέρει. Ακούστε λίγο. Η απάντηση είναι ότι χειρότερη είναι η μημάθεια. Έτσι λες εσύ. Πρέπει να ξεμάσεις αυτό που ξέρεις λάθος. Για να μάθεις το σωστό. Έτσι λες εσύ. Αν λοιπόν δεν γνωρίζεις, είσαι ένα βήμα μπροστά από αυτόν που κάτι γνωρίζει, αλλά το γνωρίζει λάθος. Ναι, αλλά τώρα μιλάς θεωρητικά. Πες οπότε, καταλήξτε. Καταλήξτε. Καταλήγω. Την Κυριακή ο κύριος Ραπτόπουλος είχε μία εκπομπή. Αλλά δεν χρειάζεται από την εκπομπή του κυρίου Ραπτόπουλου να πάω στα γεγονότα. Απλά ρωτάω νοερά όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Ναι. Γνωρίζουν τη διαδικασία. Για να μπει ο πρωταθλητής Ελλάδος, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ή οποιοδήποτε, στους ομίλους. Γιατί προσφάτως άκουσα ότι έλα ρε παιδί μου, η ΑΕΚ τώρα πήρε το πρωτάθλημα της Ελλάδος, θα μπει στους ομίλους και θα πάρει τα 25 μίλια. Ναι, πώς θα μπει, πρέπει να παίξει δύο προγραμματικά. Δύο ματσάρες. Ένα προγραμματικό και ένα play-off. Ναι, ματσάρες, δύο ματσάρες. Δύο ματσάρες. Όχι δύο ματσάρες. Τέσσερις. Τέσσερις, ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οποιοδήποτε βγει πρωταθλητή στην Ελλάδα δεν έχει τα 25 στην τσέπη. Όχι, δεν τα έχει. Φυσικά. Εμένα αυτό που μου κινεί την περιέργεια, ξέρετε ποιο είναι. Οι φίλαθλοι, γιατί νοιάζονται τόσο πολύ για τα 25 μίλια. Και δεν νοιάζονται αν η ομάδα τους είναι ικανή να παίξει μπάλα για να πάρει τα 25 μίλια.
Δεν καταλαβαίνω όμως πού θέλετε να καταλήξετε. Η πρεμούρα των οπαδών για τα λεφτά. Έχει γίνει τέτοια φασαρία μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για τα 25 μοίρια. Είναι δύο ομάδες με το ίδιο έμβολο. Έμβλημα. Με το ίδιο σύμβολο, με το ίδιο έμβλημα, ναι, σωστά. Οι ΑΕΚΔΙΒΕΣ εδώ και καιρό λένε πρωτάθλημα και κύπελο, δικέφαλε ΑΕΤΕ. Ο δικέφαλος ΑΕΤΕ προφανώς θα πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο. Τώρα ποιος θα το πάρει, αν είναι νότιος, βόρειος, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά μπορείτε να μου πείτε τη διαδικασία που όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει σε μια διαμάχη. Η ένσταση της ημιμάθειας πού είναι για να καταλάβω. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν γνωρίζουν ούτε καν τους κανονισμούς έχουν βγάλει και αποφάσεις είτε για το αθλητικό. Κύριε μου, συγγνώμη, στο γήπεδο πάτε καμιά φορά, έχετε πάει. Χρειάζεται να πηγαίνω, κύριε. Να πάω να κάνω βοηθάει για να καταλήξει ένα συμπέρασμα. Ακούστε λίγο, είμαι παλιός φιλανδός. Ακούστε με. Παλιά που πηγαίνετε. Ωραία. Όταν πήγαινα λοιπόν εγώ. Παλιά όταν πηγαίνατε παλιά στο γήπεδο. Δεν ακούγατε. Έπαιρνα το παιδί μου από την Αθήνα και ανέβαινα στη Θεσσαλονίκη με τα αδέρφια και φίλους. Επιτρέψτε μου. Και πήγαινα στην Τούμπα χωρίς να το δάμε. Σας άκουσα. Σας άκουσα, κύριε μου. Επιτρέψτε μου λίγο. Στο γήπεδο, όπως παρατηρούσατε εκείνα τα χρόνια. Υπήρχαν 10.000, 20.000, 30.000. Υπήρχαν και 30 διαφορετικές χιλιάδες απόψεις και για τον τρόπο που παίζει η ομάδα και για τον τρόπο που γίνεται κάτι. Δεν το βλέπατε τότε αυτό το πράγμα? Προφανώς. Είπε κάποιος το αντίθετο. Να είστε καλά. Έχει καμία σχέση. Ακούστε. Φυσικά όχι, ο κύριε μου. Να μου κλείσετε το τηλέφωνο. Γιατί δεν κατάλαβα, στέλνετε το λόγο. Μιλάτε 4 όχι, λεπτά. Τρία λεπτά. Το λόγο, γιατί τα κύριε μου, για τρία λεπτά δεν όχι. Απαντήσει, αλλά κύριε μου, δεν πήρατε στο 11.880. Έναν ολόκληρο λαό. Πήρατε στο 11.880. Ναι, και τα ίδια σύμβολα και τις ίδιες καταβολές. Ωραία, και. Είναι από τα πάτρια εδάφη. Και. Ό,τι υπάρχουν και στη Μακεδονία, υπάρχουν και στην Αθήνα. Και. Καταλήξτε, κύριε μου. Γιατί τους έχετε βάλει σε διαμάχη. Ποιος τους έβαλε σε διαμάχη? Ο κύριο Δραπτόπουλο σα είχε πει για τον τελικό του 82 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μήπω θυμάστε ότι όταν μπήκανε μέσα χορεύανε ποντιακού χώρου και οι δύο ομάδε. Και οι φίλοι στο σεξουαλικό. Από τον Αλή στον Παμπαλή. Να είστε καλά, κύριε μου. Γεια σα. Παρακαλώ. Γιατί συγχύζεσαι, ρε κόκκι. Όχι, έχουμε πει, ξέρουν όλοι ότι μιλάνε τρία λεπτά. Και εδώ δεν είμαστε για να απαντάμε. Ο κύριο μίλησε πέντε λεπτά. Εντάξει. Και μα τη λέει και από πάνω. Καμία άκρη δεν είναι. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώ ήρθα. Ο φίλος μας από την Έδεσσα που πήρε, ναι. Ας ψάξει να ξερωτήσει καλύτερα, ο διοικητής του 43, ο Γερμανός έφτιαξε τους καταράκτες. Βέβαια. Και τον βρίζανε, όπως βρίζαν κάποτε το τρίτσι που είπε για πεζοδρόμους, ύστερα τους παρακαλούσε να πάνε... Δημήτρη, δεν ισχύει αυτό. Πώς δεν ισχύει, ρε. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει, ισχύει. Και δεν βγάλαν και μίζα οι καημένοι Γερμανοί. Ψάξε να δεις ότι ισχύει. Δεν, τη γεφυρούλα έκανε για μόνο γεφυρούλα. Εκείνο περνάς κάτω από το νερό. Έλα, όλα τα νερά τα έμασε ο Γερμανός γιατί είχε μυαλό και έκανε τους καταράκτες και σήμερα κάποιοι τον ευγνωμονούν. Άκουσε που σου λέω. Αυτή η Εντεσέη με ενημερώσανε και εσύ μου λες τα δικά σου. Τι Εντεσέη, ρε, Εντεσέη. Από την πλήξη κοντά okay. Να αυτοκτονήσουμε τώρα. Πια. Εντάξει, την άποψή μου εγώ λέω γιατί εγώ. Έχω συζητήσει με ανθρώπους. Με παραποιούμε την ιστορία μου. Δεν παραποιείτε καμιά ιστορία. Το 1999 έτυχε να κάνω διακοπές με έναν Εδεσαίο μεγάλο ηλικία. Ωραίος. Και αυτός μου το είπε. Α, μπράβο. Τέλειος. Επόμενη. Άρα γραμμή. Αυτός είναι ο ιστορικός ο οποίος λέει. Όχι, είσαι εσύ ο ιστορικός. Εγώ φυσικά και δεν είμαι. Άντε. Εσύ μπορεί να. Εμένα αυτό μου είπα και αυτό λέω. Πάρτε όσο καταφέρω να φάσετε ένα κομμουνιστικό ξύλο να πάρω. Ναι, υπάρχουν καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα. Από το 813 π.Χ. είναι οι καταράκτες στην Έδεσσα. Όχι, όχι, μη φεύγεις του. Τι μη φεύγεις αφού από τότε είναι εσύ Δημήτρη. Θα μας πεις ο Μέγας Αλέξανδρος τα έκανε. Έφυγε. Ρε φυσικό φαινόμενο είναι ο καταράκτης. Τι λέτε ρε, πάτε καλά. Και καλή νίκη στον ΠΑΟ. Γεια χαρά. Φυσικό φαινόμενο ένας καταράκτης. Ο Γερμαναράς τα έκανε, άντε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Κωστή και Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλώς τον. Μπασκλάς. Τι κάνουμε. Καλώς τον Μπασκλάς. Ξαναλέμε. Ναι. Καλώς τον. Φιλαράκια, κύριε να σας πω για τα... Είχαν βρει λίγο νωρίτερα για κάτι επεισόδια μεταξύ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Δύο χρόνια έχεις να τηλεφωνήσεις και πήρες για τα επεισόδια. Αυτά πουλάνε ρε. Όποτε θέλω τηλεφωνώ. Όποτε θέλω. Όχι, δεν σου είπα, ξέρω ότι δεν μ' αρέσει να μιλάω για αυτά, γι' αυτό το λέω. Πες τα επεισόδια, φίλε, δεν μ' αρέσει. Ναι. Ακούστε λίγο. Δυστυχώς σε ένα από αυτά τα επεισόδια. Ήσουν και εσύ εκεί. Ήμουνα κι εγώ, αλλά αμέτωχος εννοείται, έτσι. Καλά, δεν στείλουμε τον Πάτσο να σε συλλάβει, δεν μας πειράζει.
υπήρχε δυστυχώς και νεκρός. Λοιπόν, τι είχε γίνει. Το 1986-87, σε ένα παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, 1-2, με τέρματα του Μαλιούφα και του Αλεξανδρίδη, και είχε μειώσει ο Στάμπερ αργότερα. Ο Χόγκαν. Ο Χόγκαν Στάμπερ. Ξανθός, ναι. Ναι, ο Σουηδός. Υπήρχαν επεισόδια όπως σας είπα και κάποιοι αξίδες. Με τον Πυρσό θα πεις, ναι. Τους περάσανε για αποξίδες. Και βγάλανε μαχαίρια. Και ένας από αυτούς μαχαίρωσε ένα άλλο αξί. Τώρα δεν είμαι 100% σίγουρος αν ο δολοφόνος λεγόταν Ζωντός ή ο νεκρός Ζωντός. Αυτό έγινε το αγωνιστική περίοδο του 1986-87. Απλά πήρα να σου πω ότι δυστυχώς σε επεισόδια μεταξύ μας υπήρχε και νεκρός. Δεν έχει καμιά σημασία μου ήταν έξι. Ήταν ένας άνθρωπος και αυτός που σκοτώθηκε από μαχαίρι ομοειδιάτη του. Στο δικαστήριο τότε μας ρώτησαν γιατί το κάνετε αυτό, τάδε, γιατί σας είπα δεν είμαι σίγουρος ποιος ήταν ο Ζωντός, ο νεκρός ή ο δολοφόνος. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του, αυτού του τύπου. Έτσι ακριβώς το είπε, παιδιά. Τον πέρασε για Βούλγαρο. Δυστυχώς. Φιλαράκια, την καλησπέρα μου, να είστε καλά. Α, να τη συμπληρώσω κάτι άλλο, συγγνώμη. Στα παιχνίδια του κυπέλου, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, έχουν γίνει 25 παιχνίδια. Το σκορ μέχρι τώρα είναι 12-13. 12 νίκες στο ΠΑΟΚ, 10 ΑΕΚ και 3 ισοπαλίες. Είναι όλα τα παιχνίδια μέσα, έτσι, και η τελική εννοείται. Έχουν γίνει 25 παιχνίδια κυπέλου. Πόση τελική, 4 είναι του ΑΕΚ και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 4, 3 είναι το σκορ μέχρι τώρα. 3 ΑΕΚ και ένα ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Ο πρώτος τελικός που πήρε ο ΠΑΟΚ ήταν την προηγούμενη χρονιά στον Βόλο. Ναι. Αλλά που ήταν ο Ίβιτς. Ναι. Απλά σας λέω, ας πούμε, παιδί μου, ότι στο κύπελο ο ΠΑΟΚ προηγείται στα εξής αγώνες κυπέλου. Ναι. 12 νίκες ο ΠΑΟΚ, 10 η ΑΕΚ και 3 ισοπαλίες. Ισοπαλίες ποιες είναι, το 6-1 η Ρεβάν στο 2-2 είναι μία. Τώρα δεν το έχω ακριβώς. 81-82. Με δύο γκολ του Κούδα στο Χριστίδη. Ναι. Ναι. Τώρα σας τα λέω απ' έξω, δεν έχω... Κλείσε και εγώ δεν το θυμάμαι. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα, εγώ μιλάω. Μάλιστα. Έλα, λοιπόν, άκου Ραπτόπουλος. Ναι. Στα μάτσε, ο ΠΑΟΚ όταν δίνει με αθηναϊκές ομάδες μεγάλες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, πάντα γίνονται επεισόδια. Δεν υπάρχει ήσυχο μάτς που έχει γίνει ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Ευχάριστα πράγματα, ναι. Ναι, ευχαριστώ. Αυτό είναι παράδοση, ρε παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν επεισόδια. Αυτό ακριβώς. Και αν δεν κάνει η σωστή δουλειά η αστυνομία, θα έχουμε. Η αστυνομία αυτή που δεν έχουμε. Έχω κατεβεί και το 83 ο ΑΚΑ κυριόμαστε και πώς δεν είχαμε θύματα και αυτά και δεν ξέρω εγώ τι γύρω από το κήπεδο. Τη τρελή γινόταν. Όταν σου λέω τη τρελή γινόταν, ήταν 10.000 60.000 ήταν οι αξίδες. Καλύτερη μπάλα παίξαμε εμείς, αλλά και σε 2-0, γιατί παίζαμε εμείς στο ΆΚΑ. Παίζαμε με τον κόσμο της. Γιατί δεν ήταν αναλογία αυτή. 10.000 με 60, ας παραπάνω τώρα αυτή. 65.000. Το ΆΚΑ ήταν μέσα πίτα. Ήμουνα στο μάτς, συνέχισε. Ναι, λοιπόν, τώρα ο ΠΑΟΚ όσο για τον τελικό τώρα του Σαββάτου, πρέπει να παίξει με ψυχή. Πρέπει, δεν ξέρω εγώ τώρα ποιος ο Λουτσέσκο, ποιος ο Ιβάν, να τους μιλήσει, να τους δώσει ψυχολογία. Να του δώσει αυτή την ψυχολογία, να την παοξίδικη, να παίξουν με ψυχή, να κερδίσουν. Αν δεν παίξουν με ψυχή, εμένα δεν με νοιάζει τι σύστημα θα παίξει. Τώρα σύστημα παίξει ό,τι να είναι. 5, 3, 2, 8, 6, 7, 8, παίξει ό,τι σύστημα θέλει. Αν δεν έχει μέσα ψυχή παοξίδικη, δεν μπορεί να το πάρει αυτό το μάτι. Την ψυχή την παοξίδικη θα τη μεταφέρουν οι φίλαθλοι που θα κατέβουν στον κόσμο, στου παίκτε. Τι είπα? Ναι, την ψυχή θα τη μεταφέρουν οι φίλαθλοι λόγω του ΠΑΟΚ στου παίκτε. Ναι, την ψυχή να τη μεταφέρουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στους παίκτες, αλλά και οι παίκτες πρέπει να το έχουν λίγο μέσα τους. Να το έχουν λίγο το παοξυλίκι, μην σκέφτονται άλλα πράγματα. Άμα πάρουν κανένα 300, θα έχουν και παοξυλίκι και ό,τι θες. Κλείσε. Άμα πέσει το μαρούλι, σε στην παοξυλίκι πέφτει. Κλείσε, φιλιά, επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, κύριε. Αυτό που λέει. Ναι. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε το εργαλείο. Πώς το λέτε το όνομα, ρε. Κύριε Στοροπή. Εωπή, ό, θα πληρώσεις. Δεν είναι εωπή, αυτό. Εσύ θες να σου φτιάξει το εργαλείο τζάμπα, ε. Φτιάχνει το εργαλείο τζάμπα, ρε. Πόσο έρχεται αυτό, ρε. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Επόμενη γραμμή. Δεν θα πηδήξεις ποτέ. Δεν στο λέω. Επόμενη γραμμή. Ναι. Επόμενη. Τα άκουσες κιόλας. Έκανες βοήθεια. Είναι δερθούχο άρσος. Ο Αλέξανδρος. Έλα. Μην ήταν ο Αλέξανδρος. Ναι, ήταν ο Αλέξανδρος. Τι είναι με το ζόρι.
Ήταν ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος κάνει τις βουτιές του. Έχει πλακωθεί στα μπάγια με τα κόπερτον. Μπανάκι μανάκι λέει, μπανάκι μανάκι. Τρώει τσάπα τη σύνταξη του παπά. Δωρεές από κάτω. Κάτσε εσύ κόκκινε εδώ πέρα. Με τον αγκώνα το μαύρο. Έμσου την είπε. Ναι. Έμσου το χρησιμοποιείς για δικό σου. Ποιο που. Ποιο που. Ποιο που. Σου την είπε ο Αλέξανδρος. Τι με είπε ο Αλέξανδρος. Μου τα είπαν, εμείς θα αναχωριέσαι. Τι με είπε ο Αλέξανδρος, τι. Το λέει... Τον έκανε τον έξυπνο ο Φαλακώρας και τον λέει, κοίταξε να δεις, ένα πέθανο ο μπάς κέρδισε τίποτα. Λέει όχι, εμένα αν πεθάνει λέει, θα παίρνω 800 ευρώ σύνταξη. Όχι, δεν είπε αυτός ακριβώς. Λέει, λέω ζαβός είσαι. Λέει εσύ είσαι ζαβός. Ναι, αλλά εγώ είμαι ζαβός, λέει, αλλά κονομάω. Λέω τι ζαβός. Με ένα πεθάνει ο μπάς μου, με λέει θα πάρω 700 ευρώ. Εσύ πήρες τίποτα. Λέω εντάξει, κάτι πήρα και εγώ, αλλά όχι από σύνταξη. Λοιπόν, με βγάλε ζαβό. Σηκώκινε, είσαι ζαβός. Αυτό τώρα που κολλάει με αυτό που συζητάμε. Είπαμε, εγώ είμαι ζαβός. Ο Αλέξανδρος από την Κόη είναι ζαβός. Εσύ είσαι ζαβός. Λίγο είσαι κι εσύ. Μια φλασιά την έχεις πάρει. Ε? Μια φάλτση. Αφού κάθομαι. Αυτό, μια φάλτση την πήρες κι εσύ. Μια φάλτση την πήρες. Λέγε, τι άλλο έχεις εδώ. Τι έχεις. Φεύγω εγώ. Ισχύει, Γρηγόρη, το παλικάρι φορούσε ανάπαρο το φλάι, λέει, για να ψαρέψει παοξίδες και ο Θήτης τον πέρασε για παοξί. Ναι. Αυτό γκολ βάλα δηλαδή, σκοτώσαν το δικό τους. Μάλιστα. Θέλω να συζητήσω για κάτι τέτοιο, φίλε. Δηλαδή ήταν η ίδια ομάδα και μαχαιρώθηκαν από λάθος. Πόσο ηλίθι μπορεί να είναι, ρε φίλε. Άντε να φας τον άλλον που είναι αντίπαλος, πάει στο διάλογο. Να φας το δικό σου. Να το φας. Ξέρω αφού είναι αλόθρηκος. Γιατί εκεί οικονομάνε τη Παναγία στα μάτια να το φας τώρα επειδή υποστηρίζει άλλη ομάδα. Και οι εκκλησίες οικονομάνε και τα κόμματα οικονομάνε και οι ομάδες οικονομάνε και σκοτώνονται όλα. Τι να κάνουν. Δηλαδή, δεν σφάζονται. Γιατί ο ένας πιστεύει σε άλλο. Δεν έχουν σακτεί. Δεν γίνανε. Δεν το θεωρείς αφελή. Όχι. Άμα είναι παράταξη, όχι. Για τον χριστιανισμό και τον μοναμεθανισμό. Και για τα κόμματα την δεκαετία του 80, οι δημοκράτες και πακοξίδες πλακωνώντας στο ξύλο. Ξύπνησε ο κόσμος. Τι να κάνουμε, ποιος ξύπνησε. Πλέον δεν καταλαβαίνει. Ξύπνησε ο κόσμος. Ναι. Έτσι λέει. Καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει. Έλα το Σάββατο να δεις άμα ξύπνησε ο κόσμος. Να έρθω που. Και στις εκλογές έλα, τις επόμενες να σου πω άμα ξύπνησε ο κόσμος. Εντάξει. Και έλα στον επόμενο τσιγκαντιστή που θα μπει σε κανένα αεροπλάνο μέσα και το στείλει σε κανένα κερκετέα, να σου πω άμα ξύπνησε ο κόσμος. Δώσε μια γραμμή ένα λεπτό και φύγει. Δώσε μια γραμμή ένα λεπτό, ναι. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Έλα φίλε. Φύσας λέγεται ο γιατρός από το Φύσα του ανθρώπου. Φύσας. Όχι, ο Φύσας ήταν σκοτώθηκε. Φίστας. Ράπερ ήταν ο Φύσας. Ο Φύσας ήταν ράπερ. Αναγνώστου του λέγεται, αλλά είναι άλλο το πρόβλημα. Φύστας λέγεται ο Νίκος. Ναι, άμπραβο. Και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, όποιος δεν μπορεί να πηδήξει θα το στέλνουμε στο γιατρό. Μια μέρα πάει στο γιατρό. Ένας 1,98. Τώρα κατάλαβε ότι είναι ζαβός. Πριν μου το χρέωνε. Τώρα το μετάνιο. Τι να κάνω τώρα. Αμπράβο. Κατάλαβες. Αμπράβο. Ζαβός ήταν, με χρέωση και από πάνω. Και για ευχαριστώ, το πήρε. Θα του την πει στον αέρα. Γιατί στους άλλους, σε πολλούς έχεις πει, ρε. Πήγε ένας 67 χρονών, 68, 1,97. Γεια σας, οι γιατρέ μου, ναι. Τι θέλετε, τι πρόβλημα έχετε. Δεν μπορώ να πηδήξω, λέω, όπως παλιά. Λέει, τι κάνατε παλιά. Ήμουνα, λέει, στα ανάκτορα, λέει, απάνω, λέει, πώς τα λένε. Στα ανάκτορα. Πώς λέει, τσολιάς ήμουνα, λέει, στα ανάκτορα, λέει. Ερχόταν, λέει, οι Αγγλίδες, οι Βελγίδες και τα λοιπά, 20 χρόνων. Κύριε μου, λέει, τι να σας κάνω. Το άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη, ρε. Είναι δυνατό. Στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ο άγνωστος στρατιώτης, πού να τον ξέρω, ρε, αφού είναι άγνωστος. Άμα ήταν γνωστός, θα τον ήξερα. Τι να σε κάνω. Και λέει, τώρα είμαι 67, λέει, και δεν μπορώ. Και τι να κάνω, λέει, κυρία μου. Μην ζητάτε και παράλογα πράγματα από τους γιατρούς. Δηλαδή, είναι θεοί οι γιατροί. Ήταν ο άλλος 68 χρονών στα ανάκτορα και θέλει να κάνει σεξ όπως ήταν 20 χρονών στο ανάκτορα. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Η κυρία Μπίκου περιμένει για ειδήσεις αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι για Λαμάκια Δήμου. Ναι, αύριο θα κάνετε με τον κόκκινο. Ευχάριστη εκπομπή. Θα είναι αύριο μόνος. Θα είναι και ο Ραπτόπουλος. Είναι Πέμπτη. Α, ναι, αύριο είναι Πέμπτη. Δύο στα δύο έχει. Ναι. Βαλεντίνη, θα σου στείλω για τέτοιο. Ποια είναι η Βαλεντίνη? Η ψυχίατρός μου. Ναι. Θα σε στείλω πελάτη. Ψυχίατρός είναι ή τίποτα άλλο? Ψυχιατρός μου. Δεν μόνο ψυχιατρικά κάνει, άλλα θελήματα δεν κάνει. Άμα θες να κάνει άλλα θελήματα, να πας. Μάλιστα. Πόσα παίρνει δηλαδή? Πάνε και μάθε, ρε. Δεν κατάλαβα. Εντάξει. Για ορολογικά σου είπα, στον αναγνώστη. Γεια. About Jesus Christ, thousand thoughts about men's surprise, never paid back.